Ελπίζω να μας πιάνει και τους τρεις στο μικρόφωνο. Μιλάμε και τρεις. Γιατί θα συζητήσουμε. Περαστικός ήταν και του είπα μπες μέσα, μου λέει έρχομαι. Και έκατσε. Γιατί θα συζητήσουμε, όμως δεν ξέρω. Θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, για το σημερινό βίντεο έχει να κάνει ως εξής. Καταρχήν είχα κανονίσει με τον Τσίκο, έτσι, να έρθει εδώ πέρα να κάνουμε βίντεο έτσι κι αλλιώς. Σκάει τούτος εδώ. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε, μου λέει. Του λέω, δεν κάθεσαι κι εσύ για το βίντεο, γιατί θα παίξει, του λέω, θέμα το οποίο γνωρίζεις μερικά. Να πεις κι εσύ τίποτα, μην με κοιτάς έτσι σαν αλεπού. Πέντε μαλακά. Θέλω ζωηράδα, θέλω τις μαλακά. Ο κόσμος δεν ξέρει τι χαβαλές είσαι και δεν το βγάλω. Πού να το βγάλω ρε μαλακά εδώ πέρα, το θέμα είναι να μας ζήσουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, δεν μπορώ να κάνω. Μαλακά το ξέρεις ότι ο τύπος. Μα είναι αντακαδόρος, πετάει ένα βίο. Όταν του βγάζω κάμερα, είναι λες και τον χτυπάει. Πώς είναι τα κουνέλια. Δεν ξέρω, μαλάκα, πώς είσαι την άλλη φορά που σε παρακαλάγαμε με τον Τζιμ να κάνεις κάτι και είσαι κρύος. Όχι κρύος υδρότας, αυτά που δεν βλέπουν από πίσω. Όπως έκανα. Δεν μου βγαίνει κρύος υδρότας. Μετά σε κάποια φάση το χάνω, γιατί. Συμπεριφέρομαι μετά. Η φάση δεστούνης μπρος είναι περσόνα. Οπότε πρέπει να έχεις την κάμερα χωρίς να ξέρεις ότι είναι στο ρεκ. Και να κάθεσαι να καταγράφεις. Ναι. Ξέρεις τι χάσανε την άλλη φορά που είχαμε πάει μαλάκα για φαγητό τέτοια πέρα σε κάμε κάμερα. Ναι, είμαι ακόμα χειρότερος, δηλαδή στο χαβαλένο, χειρότερος με την καλή έννοια. Όχι, εγώ είμαι. Αυτός όμως εδώ πέρα μπορεί να κλάψεις με τις μαλακίες. Εγώ πάντως πρωτού βρεθώ σε αυτή τη μυθική θέση με τους δεστούνις μπρος, εγώ το έλεγα πάντα ότι ο Μπαμπίνος ελέγχει τη φάση. Τώρα, αν εσένα επειδή είναι αδελφός σου και δεν το κατάλαβες, δεν ξέρω. Θα δεις, θα γυρίσεις το θέμα μια χαρά. Θα το γράψω και στα σχόλια. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα γυρίσουμε. Ναι. Λέγε. Κάμποσα χρόνια πριν, δηλαδή έχουμε 2024, θα γυρίσουμε στο 94. Ωραία. 40 χρόνια πίσω. 40 χρόνια πίσω θα πάμε και θα κάτσουμε να δούμε τι θα παίζαμε εκείνη την εποχή, αν ήμασταν σε αυτή την ηλικία, για να το πάω και έτσι τώρα. Γιατί τότε ήμασταν, φτάσαμε, πήγαμε σε αυτή την εποχή, περάσαμε από αυτή την εποχή, ήρθαμε στο σήμερα και πρόσεξε, δεν είχαμε δικά μας λεφτά να αγοράσουμε αυτά που θέλαμε για να παίξουμε. Τι πιο σύνηθες. Τι πιο σύνηθες. Πες το. Και τι πιο σύνηθες. Δεν φτάνανε και τα λεφτά, πού να ήθελες τόσα. Όχι, δεν φτάνανε τα λεφτά. Ρε φίλε, περιμένεις τα επόμενα Χριστούγεννα για να πάρεις κάτι πάλι. Και αν ήσουν τυχερός και είχες καμιά θεία σε καμιά γιορτή να συμπληρώσεις να τσοντάρεις. Ναι. Παίρναμε, είχαμε Mega Drive για παράδειγμα και πήραμε ένα παιχνίδι μαζί με το Mega Drive που ήταν και. Εμένα δεν μου άρεσε, ήταν το Power Rangers The Movie. Την έπαθες και εσύ. Ήταν καλό σαν παιχνίδι. Και το τελείωσε σε δύο ώρες. Και το τελείωσε σε δύο ώρες. Όπως εγώ την ίδια μαλακία που έπαθα. Αλλά μετά τι γινόταν. Το ίδιο έπαθα κι εγώ. Άκου να σου πω τι γινόταν, δεν μας παίρνουν άλλο. Ξέρεις πότε ξαναπήρα άλλο. Ναι, τα Χριστούγεννα ή τη γενέθλιά σου. Το Πάσχα. Μετά από ένα χρόνο το Πάσχα. Δεν έκανε στο σταυρό σου και αυτά φτάνουνε, μου έλεγε. Με το Power Ranger. Το οποίο Power Ranger που λέμε τότε βγήκε το 94. Κάπου είναι και στα κοντά. Βγήκε το Power Ranger, όχι το The Movie. Το Power Ranger βγήκε το 94. Το Power Ranger από τη σειρά ερμηνευμένο, ρε παιδί μου. Όχι, το The Movie με τον άσπρο μέσα που έπαιρνε και γούστα. Ναι, το The Movie βγήκε την επόμενη χρονιά, το 95 νομίζω. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Δεν ήταν κακό παιχνίδι, δηλαδή ήταν ένα μπρόλερ. Τελείωνε σε δύο ώρες. Γαμάτο ήταν το παιχνίδι, αλλά σου τελείωνε σε δύο ώρες. Ναι, ήταν εύκολο και τελείωνε σε δύο ώρες. Όπως όλα τα μπρόλερ τότε. Δηλαδή το... Με ένα μεσαρονίδα τότε, έτσι. Ναι. Και μου λέει ο πατέρας μου, αγόρι μου, τι δώρο να σου πάρω. Και του λέω, θέλω δύο κασέτες, λέγαμε τότε. Ναι. Power Ranger με τη μία. Okay. Και δεύτερο το Sakfu. Και έχω φάει μάγκες τέτοια κάλτσα. Όλο το καλοκαίρι έχω φάει τέτοια κάλτσα. Τελειώνω το Power Ranger το movie. Μέσα σε ένα απόγευμα, λέω, δεν γίνεται ωραίο, αυτό το πράγμα. Εντάξει, λέω, ωραίο. Τότε δεν υφίσταται. Λέω, θα το καλύψουμε τώρα το άλλο, θα βάλουμε το Sakfu. Εν τω μεταξύ, έχω τον Τζόρνταν γούσταρα. Πήγα μαλάκας και πήρα παιχνίδι με φωτογραφία του Σακίλ Ονίλ. Respect για τον Μπούτσο το Sakfu. Δεν καταλαβαίνω. Σαν παιχνίδι για τον Μπούτσο. Όταν σου λέω τέτοια κάλτσα, τέτοια καλτσάρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πραγματικά είναι να το έχει μόνο για συλλεκτικούς λόγους. Υπάρχει, το έχω στο σπίτι στην Έδεσα κάποιο. Ξέρεις τι έχω ακούσει για το Sakfu. Ότι το Sakfu μπορεί να ήταν ένα πολύ κακό fighting. Πρωταγωνιστής ήταν ο Σακίλ Ονίλ και πολέμαγε με άλλους τέλος πάντων μαχητές εκεί. Τέρατα τι ήταν, εννοείται. Είχε και κάτι τέρατα, είχε κάτι μαλάκες. Ναι, ήταν σου αγγίξει αυτό. Μια σαπίλα. Θα το βάλουμε στο βίντεο λίγο, άμα είναι ένα. Θα βάλω, εγώ θα βάλω λίγο Sakfu να γουστάρουμε. Θα βάλω και θα το δεις όταν έρθει η ώρα. Τώρα ή θα πας να το ψάξεις, ρε παιδί μου, σε κινητό για να το δεις. Και στο εξώφυλλο ξέρεις. Είναι ο Σακίλ Ονίλ φάση Sakfu. Καθαρίστα. Αλλά είχε λέει κάποια movesets στο παιχνίδι ή κάποια animation τα οποία χρησιμοποιήσανε μετά σε άλλο παιχνίδι. Μιλάς σοβαρά. Ναι. Δηλαδή, όχι σε άλλο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, έκανε κάποια επανάσταση ότι είχε να κάνει με τα animations. Δηλαδή, ήταν λίγο κάπως πολύ μπροστά. Πέρα από το ότι δεν άκουγε το παιχνίδι. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει, μπορεί να κάνω και λάθος. Αν κάποιος το ξέρει σίγουρα αυτό, τι θέλω να πω και τι εννοώ, ας το γράψει κάτω στα σχόλια.
Λοιπόν, οπότε θα πάμε 40 χρόνια πίσω και θα δούμε τι κυκλοφόρησε, όπως εξήγησα νωρίτερα και ξεκίνησε όλη αυτή η εισαγωγή. Θα τα παίρνουμε ένα-ένα τα παιχνίδια και όπου ενδιαφερόμαστε θα καθόμαστε να σταματάμε να σχολιάζουμε λιγάκι. Ναι, έτσι. Πράγμα, ναι, ναι, να το κάνουμε έτσι. Εντάξει, εδώ είναι θηρίο. Και άμα θέλετε, μετά κρατάμε και ένα. Και ένα top 5 ο καθένα, ρε παιδί. Στην πένα παλιά. Ναι, συνέχεια. Τώρα το επόμενο να βοηθήσουν και οι χορηγοί σιγά-σιγά θα έχει άλλη παλιά. Με το Σάμο προχθές πάλι που του είδα, έτσι πάλι με το. Με το χαρτί και το καλέ. Θα έρθει ρε μπαγάσιδες η εποχή που ο Μάκης θα γράφει με iPad, θα μας τα και εδώ πέρα και θα λέει ορίστε. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Πάμε, 94 λοιπόν. Ωραία. Ξεκινάμε με πρώτο που κυκλοφόρησε, ήταν το Demolition Man. Το οποίο λέει ήταν adaptation από το... Όχι το Demolition Man όμως του... Όχι, δεν είχε βγει ποτέ. Ούτε εμένα. Το Demolition Man ήταν ταινία, έτσι. Ναι. Αυτό έχει βγει και PC από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα, δεν έχω ιδέα για που έχει βγει. Ήτανε mix λέει 2D και fighting είχε μέσα και driving είχε και first person και shooter. Διάφορα πράγματα, δεν το ξέρω το παιχνίδι, δεν το έχω παίξει ποτέ. Για PC από ό,τι καταλαβαίνω είναι βγαλμένο. Πάμε παρακάτω. Η ταινία μ' άρεσε όμως. Ναι, η ταινία ήταν ταινιάρα, ρε γαμούσε και δεν. Τώρα αν το έχει παίξει κανείς, ας το γράψει από κάτω. Μετά έχουμε Wing Commander 3 που δεν έχω παίξει ποτέ Wing Commander εγώ, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τι θες το Commander, εγώ κάτι Commander Conqueror θυμόμουν αν λέει. Προφανώς είναι κάποιο strategy. Ναι, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα πραγματικά, δεν το ξέρω καν το παιχνίδι. Ούτε εγώ. Αλλά σαν τίτλο το έχω ακούσει πολλές φορές. Ωραίο παιχνίδι πάντα. Ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο, όπου το επόμενο που κυκλοφόρησε ήταν το Donkey Kong Country. Για εδώ Super NES. Είμαστε... Εδώ είμαστε, έτσι. Ναι, πότε βγήκε αυτό? Αυτό βγήκε το 94. Ναι. Μήνα δεν βλέπω εδώ τώρα. Λοιπόν, ξεκινήστε ένας. Ήρθε στα μάτια μου. Πώς το έζησε, πώς το βίασε. Πες μας εσύ, εγώ το έχω πει. Πώς το βίωσε, πώς το έζησε. Εγώ το έζησα καλά στο Game Boy, φίλε. Πότε το είδες πρώτη φορά, κάτσε, μιλάμε για το Game Boy. Έπαιξε την version για το Game Boy. Εσύ για το Game Boy. Δεν το θυμάμαι εγώ, όχι οι NES και τέτοια. Τα NES πολύ αργότερα τα είδα. Το Super NES δεν το έχεις παίξει αυτό που είχαμε. Αυτό λέω εγώ για το Super NES, το πρώτο. Ο συμπαθής μου ο Δήμος μου φαίνεται μας είχε δώσει το τέτοιο το Super NES τότε. Αν το είχα παίξει εκεί. Α, δεν το έχεις παίξει ούτε μεταγενέστερα που το είχα εγώ από τον Κώστα. Όχι, εγώ το Game Boy φιλαράγη ξεκίνησα. Να το παίζω. Ωραίο. Έχει παίξει ταλάντα αυτός. Ναι, έχει παίξει το πρώτο δηλαδή. Μοιάζουνε. Το οποίο αυτό ουσιαστικά, αν είδα καλά στις πληροφορίες, είναι reboot δηλαδή αυτών των οποίων έπαιξε. Το κάνανε ας πούμε σαν reboot το franchise με τον Donkey Kong Country. Και είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έχει παίξει εσύ. Εγώ δεν ξέρω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι τα Donkey Kong Land ήταν η soft εκδόση για να μπουν στο Game Boy. Δεν ξέρω αν ήταν. Νομίζω ότι έχει δίκιο και ο Μπαμπίνος εδώ πέρα, γιατί ήταν πρώτα αυτά και βγαίνει στο Donkey Kong Country, το οποίο είναι σαν να κάνουν reboot. Θα μας κάψετε τον εγκέφαλο, ρε μαλάκες. Περίμενε να το δούμε. Γιατί το είχα παίξει εγώ, αφού το θυμάμαι και μαζί. Ναι, τα έχεις παίξει. Όντως υπήρχαν. Ένα Πάσχα ήταν, το θυμάμαι κι εγώ. Πάντως, ναι. Από κάποιον το είχαμε δανειστεί. Ήταν μια κίτρινη κασέτα. Αλλά ήταν το Donkey Kong Land 1, όχι το 2. Το 1 ήταν. Που είχε και έναν αρχηγό με τις μπανανιές. Ναι. Ωραία. Αυτό που ανέβαινε στο εγώ νομίζω ότι είναι port του Super NES στο Game Boy. Ψάξτε. Όχι, πρώτα είχα βγει το Game Boy και μετά βγήκε το. Θα μας πει το Wikipedia. Τώρα εδώ το δω γιατί θα με κάψετε. Γράψε Donkey Kong σκέτο, ναι. Land. Το Land το 1, ωραία. Πότε κυκλοφόρησε αυτό? Θα το 95, μα καλά σας λέω. Ναι, αλλά έχουν κυκλοφορήσει πριν το 94 κυκλοφόρησε το 1, το 95 κυκλοφόρησε το Land, το 1 δηλαδή ουσιαστικά, στο Game Boy. Ναι, αλλά πριν από αυτά είχαν κυκλοφορήσει άλλα Donkey Kong. Άλλα αυτά που ανέβαινε στις ταράτσες. Αυτά εννοώ εγώ, ναι. Μαλάκα, μη με καις. Μα αυτό εξηγώ το σύνολο. Εννοείς, έχουμε 4 χρόνια διαφορά. Αυτός ποιος ποιο λέει. Στο δημοτικό το έπαιξα. Ναι, πόσο δύο χρόνια στο δημοτικό. Δύο χρόνια στο δημοτικό. Κάτσε, γιατί ηλικίες μιλάμε κιόλας για να γελάσουμε να καταλάβουμε. Πόσο είσαι? 36 είμαι. Μαζί είμαστε. Ναι. Το 88. Ναι. Ωραία, μαζί. Λογικά. Ναι. Οπότε γι' αυτό σου λέω ήρθε το παίξα. Είναι το πρώτο που έπαιξα εκείνο εκεί. Εσύ αυτό ξέρει ποιο λέει. Του Game Boy που ανέβαινε και σκαρφάλωνε στα ράτσε και φώναζε άλλη. Help! Ναι, αυτό. Και αυτό το είχα. Το οποίο όταν μου το δείξαν αυτό, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν. Το Μάριο δεν ήταν. Νόμιζα ότι ήταν από τα πανηγύρια από PlayStation. Άρα ο Μπάμπη, αυτό που θέλει να πει και να εξηγήσει, είναι ότι δεν έπαιξε του Super NES. Έπαιξε όμω παρόμοιο Donkey Kong του Game Boy. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε τώρα. Το ξεκαθαρίσαμε. Ωραία. Για εσά του δύο, εγώ το αυτό έλεγε όμω ότι. Νόμιζα ότι εσύ λε. Με το Μάριο. Νόμιζα τα παλιά. Καλά, και αυτό το είχα κάψει. Γάμισε τα τότε. Οπότε εσύ έπαιξε στο Game Boy. Ναι, ωραία. Ας πάμε σε αυτό. Πες εσύ τώρα. Να πω εγώ τι έπαθα. Ναι, τι έπαθες εδώ πέρα. Κάτι θα έπαθες, είμαι σίγουρος. Ναι, σίγουρα δεν γίνεται να πάθω λίγο τσότσο κι εγώ.
Πηγαίνω ρε παιδιά σπίτι του ξαδέλφου μου, Κωνσταντίνος Τσικόπουλος και αυτός, να είναι καλά, μας βλέπει. Συνεπίθετος δηλαδή. Ναι, ο αδελφός του πατέρα μου. Πηγαίνω σπίτι, μου λέει, έχω το Super Nintendo και έχω μου λέει και ένα καινούριο παιχνίδι. Τώρα εγώ πρέπει να είχα το Saturn εκείνη την περίοδο, έτσι. Ρε παιδιά, μπαίνω, πέφτει το μάτι μου πάνω στην τηλεόραση, βλέπω κάτι γραφικά. Τέτοια γραφικά πραγματικά δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου. Τέτοια γραφικά. Και τότε ήταν η φάση που μας άφηνε ο θείος μου ο πατέρας του, ας πούμε, να παίξουμε λίγο κανένα διωράκι, κανένα τριωράκι. Δεν μας άφηνε έτσι ελεύθερους να. Λέω, κανείς δεν άφηνε. Μία τηλεόραση πριν. Να παίξουμε πολύ ώρα. Ναι. Εγώ είχα η Mega Drive Saturn, αυτός τέλος πάντων είχε το Super NES. Και είχε και το κουτί αυτό το τέλειο το οποίο το έβλεπες απ' έξω με τη συσκευασία που είχε πάνω τον Donkey Kong Country. Με το που το έπιασε στο χειριστήριο, με το που είδα τα γραφικά, βρε δεν μπάνα, ήταν τόσο δύσκολο να μην μπορούσε να προχωρήσει στην πίστα. Λες μαλάκα τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω. Όχι. Μια ομορφιά, ένα κουκλί ζωγραφιστό, δηλαδή νομίζω μέχρι και σήμερα στέκεται. Και ποιο είναι το θέμα. Ήταν τόσο δύσκολο, θυμάμαι, για την ηλικία μου να το παίξω. Το ολοκλήρωσα και το έβαλα σε emulator ένα βράδυ στη δουλειά και το έπαιξα προτού ένα χρόνο το τελείωσα. Και το Donkey Kong, το Country το ένα. Τώρα το βρήμα ο εγκέφαλος, κατάλαβες τι έγινε. Τώρα μπορεί να το πει. Εγώ αυτό το οποίο θυμάμαι είναι όπως έπαθα σοκ με το Crash όταν είδα για το PlayStation 1 το Crash. Έπαθα το ίδιο σοκ και όταν είδα τον Donkey Kong Country. Δηλαδή δεν τα γραφικά του έτσι όπως έπαιζες, η εναλλαγή με τους χαρακτήρες. Μέχρι εσύ λέει και το. Ναι, το, όχι, ναι. Όχι. Και τα δύο είχαν. Και το ένα είχε το μπιθικάκο το μικρό, ναι. Τον Diddy. Και τον Donkey Kong. Ναι, και το άλλο είχε την Dixie. Εμένα αυτό μου άρεσε πολύ. Τέλος πάντων, συνέχισε. Και εμένα πιο πολύ μου άρεσε με την κοπελίτσα, με την ξαφιά, λες αυτή. Ναι. Δεν θυμάμαι και εγώ τα ονόματά του. Τι να πω, ήταν. Δηλαδή έπαθα πλάκα. Ήθελα κατευθείαν να πάρω. Και αυτό έπρεπε να το τελειώσει. Ήθελα να πάρω Super NES. Εν τω μεταξύ, για να πούμε και στα παιδιά που δεν βλέπουμε τότε, δεν είχαμε ίντερνετ να δει. Ναι, καλά. Κυκλοφορεί εκεί, δεν κυκλοφορεί, είναι αποκλειστικό στην κονσόλα. Περίπτερο, φίλε. Ναι, και πάω σαν το βλάκα, ας πούμε, στο Μινιόν, εκεί πέρα στο παλιό Μινιόν που ήταν. Θέλω τον Donkey Kong για το Mega Drive. Μου έξι και πάλι, μου λέει. Super Nintendo πρέπει να πάρεις, μου λέει. Δεν γίνεται να παίξεις. Ναι, μόνο έτσι ας πούμε. Ναι, δεν τα ξέραμε αυτά τα πράγματα. Και τίποτα, καθόμουν όποτε πήγαινα στο ξάδελφο. Ήταν ανυποψίαστο, σου λέει. Άμα το πάρω αυτό το παιχνίδι, θα κάνει και στο δικό μου το μηχάνημα. Έχω πάει να την πατήσω έτσι. Αυτό το λέει και ο μπαμπάς. Έχω πάει να την πατήσω έτσι με κασέτα στο Game Gear του Game Boy. Άντε. Γιατί έμπαινες μέσα, θυμάστε που ψωνίζαμε όλοι από τα εξώφυλλα, γινόταν ένα πανηγύρι, δεν ήξερες πού να πρωτοκοιτάξεις. Και λέω αυτό, λέω. Θα κάνεις στο Game Gear. Μικρή, δεν είχαμε την πληροφορία από το ίντερνετ, σου λέει κάπως θα παίξει, κάπως θα κάνει. Μετά ενημέρωσε ο υπάλληλος ότι ξέρεις τι αγόρι μου. Κάποια παιχνίδια βγαίνουν σε συγκεκριμένα μηχανήματα. Π.χ. αυτό, οι μαϊμουδίτσες, γιατί έτσι τις λέγανε οι μαϊμουδίτσες, είναι για το Super Nintendo. Τι να, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να είδε αυτό το πράγμα και να μην έπαθε σοκ. Λιγομίλητος ο. Πώς το πω, το Κώστα. Καλά τα λέει. Λοιπόν, ωραία η ιστορία σου που έκανε τη μαλακία παραλίγο να γίνει μαλακία, ναι. Ας πούμε, και να πάρει το παιχνίδι. Εγώ θα πω ότι το έπαιξε πολύ μεγάλο σοκ αυτό. Δηλαδή, μία εβδομάδα πριν πάω φαντάρο, θυμάμαι ολοκλήρωνα τον Donkey Kong 2. Όχι, το έχω ολοκληρώσει, απλά έψαχνα τα collectibles, τα κέρματα. Να τα βρω. Και έχει έρθει. Αυτό μου το έδωσε ο Κώστας. Μου λέει, μαλακά, άκου να σου πω. Πάρε Super NES, πάρε κασέτες και έντε και γαμίσου. Ναι. Δεν τα θέλω, μου λέει. Γιατί του λέγα, δώσε μου ρε μαλάκα, του λέω. Βάλε να παίξουμε λίγο. Μεγάλος τώρα, έτσι. Ναι. Και η φάση πιάνει ότι πάω στο σπίτι του, μου λέει, θα έρθει από εδώ, θα έρθω από εδώ. Γιατί κάναμε πολύ παράδειγμα, το θυμάσαι. Πήγαμε σινεμά, ιστορίες, ένα το άλλο. Και όπως πάω στο σπίτι του, ήπιαμε μια μπύρα, είχαμε ανοίξει τώρα έξω στο μπαλκόνι. Του λέω, βάλε ρε μαλάκα λίγο Super NES, του λέω. Ρε, δεν τα έχω συνδεδεμένα, καμίσε τα, γιατί τα είδα σε μια σακούλα. Και στα έδωσε. Βάλε τα ρε μαλάκα, του λέω, να παίξουμε λίγο. Μου λέει, πάρτα όπως είναι με τη σακούλα λέει. Και σάλτε και γαμίσου μετά. Με τις κασέτες μέσα. Ναι, είχε τέσσερις κασέτες. Είχε το Donkey Kong το 1, το 2, το XLI και το. Κι άλλο ένα είχε, δεν θυμάμαι ποιο. Ο μικρός δεν τα χρησιμοποιούσε ο αδερφός του. Όχι, ο αδερφός του δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ήθελε μόνο να μην του πάρουμε το Game Boy Advance και τα Pokémon. Είχε δύο κασέτες Pokémon. Νομίζω ότι ασχολιόταν με αυτά. Ασχολιόταν μόνο με Pokémon, δεν το άρεσαν τα άλλα. Ναι. Τα παίρνω στο σπίτι, ήτανε. Τότε είχα πάει και όλα να συζητήσουμε. Λέω, μαλάκα μου, δεν το είχα
μην αφού φαντάρο μπαίνω σε 15 μέρες, του λέω γάμισε μας του κάνει. Δώσε μου το εγγύ. Γάμισε μας του λέω. Και δεν μπορώ να πάρω ένα βολί, δεν έχω του λέω δικαιολογία. Γιατί πρώτα πήγα στο ΙΕΚ, είχα πάρει 5 χρόνια. Ναι, μπήκα 35. 80 χρονών κοντά σου να πει. 25 χρονών πήγα. Πόσο μπήκα, ρε μαλάκα, 25 χρονών, 27. 23 βέβαια, όπως μπήκα και εγώ. 23-25 θυμάμαι μπήκα. Όχι, 25 δεν μπήκα. Οκ, εντάξει. Για να το λες έτσι θα είναι. Στρατηγός δεστών, μάγκησε. Ήμουνα, πώς το λένε, λοχίας απολύθηκα. Δύο χρόνια δεν κράτησε σχολή σου, εγώ ρωτήθηκα. Ναι. Τόσο σου γίνεται. Ναι, ναι. Το λοιπόν, 23 χρονών, ναι, 23-24. Ξεκινάω να παίζω, λέω μαλακά, λέω εδώ είναι στον κόσμο. Σαν... Δεν είχα και ποτέ, λέω Super NES και θα τα βάλω. Βάζω 6 like για τον Μπούτσο, λέω δεν μπαίνει αυτό το πράγμα. Δε. Α, και το AirType. Δεν το θυμάμαι αυτό το. Το AirType είναι καταπληκτικό παιχνίδι. Βάζω AirType, παίζω, του ξεπατώνω τα ξεπάτωτα. Αλλά αυτό τι είχε, το θετικό ο ήταν. Ο Μάκης πλατίνιασε το AirType από τότε, σαν το ξαχνώρισε. Το AirType ήταν. Το 6 like δεν παίζονταν. Δεν παίζονταν, ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όσο όμορφο ήταν, τόσο δύσκολο ήταν. Το AirType όμως είχε πολλά continuum, πολλά credits. Δηλαδή έχανες και όταν έχανες τα πάντα σου λέγε credit. Δεν είχε αριθμό στα credit, δηλαδή 1, 2, 3 και να μειώνονται. Σου λέγε θες να συνεχίσεις, συνέχισες. Ξανά από την αρχή την πίστα όμως, αυτό ήταν το αρνητικό. Δηλαδή παίρναγες μια πίστα, έπαιρνες μαξιλάρι, παίρναγες άλλη μια πίστα. Αν έχανες όλες τις ζωές σου, δεν σε ξεκίναγε από την πρώτη. Σε ξεκίναγε από την δεύτερη. Ναι, από την πρώτη. Και το τερμάτισα. Έκατσα ένα απόγευμα από τις 7, ούτε σχέση είχα τότε τίποτα. Κοπρόσκυλο τελείως. Ωραία χρόνια. Εγώ εσύ τηλεόραση και το χειριστήριο, ρε παιδί μου. Αγνός έρωτα. Ναι. Και κάθισε και το τερμάτισε. Και μετά λέω: ωραία, τώρα μπορούμε να βάλουμε αυτό το Donkey Kong να το δούμε. Λέω και πόσο καλά να βαστάει. Ήμουνα και αποφάσει PlayStation 2 εγώ. Εκείνη τη φάση ήταν PlayStation 2, ήταν στα τελειώματα το PlayStation 2, ό,τι είχε βγει το PlayStation 3. Okay. Και πηγαίναμε και αυτός, εντωμεταξύ ο φίλος μου, δούλευε στο πλαίσιο για κάποιο λόγο. Κάτι εκεί με τις ασφάλειες, δεν θυμάμαι τώρα τι το διάλογο έκανε. Και μου είχε φέρει χαρτί και μου λέει: μαλάκα, PlayStation 3 δες. Και βλέπω 700 ευρώ. Δεν ψωνιζόταν τότε, τέλος πάντων. Το ξέρω και εγώ τόσο το είχα πάρει. Την προηγούμενη χρονιά είχε έρθει, την επόμενη. Μόλις απολύθηκα το ρίξανε. Μόλις απολύθηκα το ρίξανε στα 300 τόσα. Και πήγα και τα αγόρασα. 400 δεν θυμάμαι. Δεν το πήραμε εκείνο εκεί, θυμάμαι. Το 3. Το 3, ναι, μου λες βάλε ένα μαγικό. Πάντα σου λέγανε να βάλεις κάτι, έβαζες και εσύ. Κάτι. Νομίζω, ο Παμπίνος ελέγχει τη φάση. Έτσι μαγνητικά και το πήραμε. Γιατί όντω ήταν ακριβό, το θυμάμαι και εγώ. Γιατί είχα μαζέψει. 5 εκατοστάρικα είχε πέσει τότε. Και μου λέει πάμε. Είχαμε πάρει και παιχνίδια. Τώρα μου λέει πάμε να το πάρουμε. Είχαμε πάρει και παιχνίδια. Ναι. Ωραία, γι' αυτό είχε πάρει 5 εκατοστάρικα. Να πάρουμε και δύο παιχνίδια. Να πάρουμε το PlayStation σκέτο, δεν είχε μέσα πακέτο κάτι. Εγώ το πήρα στα 7 που λέτε μαζί μέσα με το Uncharted και το Resistance. Τέλο πάντων προχωράμε. Εμά δεν είχε τέτοιο. Πήραμε το God of War το 3. Και το Prince of Persia, ναι. Που ήταν διαφορετικό από τα Prince of Persia που είχαμε παίξει. Ναι. Που ήταν σαν καρτούν ήταν. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς το λέγαμε. Prince of Persia το λέγαμε. Μου λέει ότι τελείωσα εγώ αυτό. Τέλος πάντων, εκείνη τη φάση ήταν. Okay. Δηλαδή ήμασταν τελειώματα PlayStation 2, αρχές PlayStation 3, σε αυτή τη μετάβαση τώρα. Και εγώ έχω βάλει να παίξω Super NES. Και βάζω μαλάκα Donkey Kong και θολώνω. Λέω, δεν γίνεται να είναι τόσο καλό το gameplay. Ναι. Δηλαδή, όχι οπτικώς δεν ένιωσα κάτι. Ήταν ευχάριστο στο παίξιμο αυτό. Θες. Ναι, αλλά αυτό που έπαιζες και ανταποκρινότανε. Μαλάκα μου φύγει η ψυχή, λέω, τι έχουν κάνει. Ναι, ρε, και στο emulator και εγώ, παιδιά που έλεγα απόκριση χειρισμού. Δούλευε, πάταγες ό,τι έκανες και δούλευε. Και σκάει ο Κώστας εδώ. Και έχω βάλει, εγώ τώρα έχω τελειώσει το 1 και έχω βάλει το 2. Δεν ήξερα τα κόλπα. Δηλαδή, εγώ έπαιζα, ξέρεις, αυτό που περνάει έτσι όπως το περνάω. Μπράβο, ναι, δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Να περάσει την πίστη. Ναι, δεν με ενδιαφέρει να μάθω όλους τους μηχανισμούς. Αλλά το 2 το είχα ρημάξει γιατί προσπαθούσα. Είχε κάτι κέρματα αυτό. Ναι. Και προσπαθούσα, ρε παιδί μου, να τα μαζέψω όλα. Και δεν είχε το γαμημένο ότι σε κάθε πίστα 2 στα 2, 3 στα 3 ναι. Ότι έχεις βρει ή έχεις βρει 1 στα 3. Τίποτα. Ήταν στο τυφλό. Αλλά έβλεπες το σύνολο ότι σου λείπαν άλλα 4. Ναι. Σου έλεγε, ρε παιδί μου, 90 στα 100 ας πούμε κέρματα. Στο τέλος της πίστας τα βγάζω. Όχι, στο τέλος του κόσμου είχε μια σούμα και σου λέγε έχεις βρει ναι, τα 15 στα 50 ξέρω εγώ. Στον επόμενο κόσμο πάλι τα ίδια, στον επόμενο και ούτω καθεξής. Ναι. Και σκάει ο Κώστας και μου λέει μαλάκα παίζεις τα αγαπημένα μου παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Του λέω προσπαθώ να βρω τα κέρματα, μην το ξέρεις τι λέω που είναι τα κέρματα. Φιλαράκι μου έχεις ένα κέρμα στο Donkey Kong. Και μου λέει αυτό είναι, δεν είχαμε ίντερνετ, καθόλου τίποτα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σας πω και μια ιστορία το δεν είχαμε ίντερνετ. Για να καταλάβετε πόσο σκληρό ήταν να μην έχεις ίντερνετ και τι έγινε με τη μετάβαση του PlayStation 3. Στα μπάμε όμως θα την πω για να συνεχίσουμε τη λίστα.
Μου λέει, δεν ξέρω, δεν τα έχω μαζέψει εγώ αυτές τις μαλακές που μου λες, αλλά φέρε εδώ να παίξω λίγο γιατί το βλέπω, μου λέει, δεν το παίζεις καλά. Και το πάει ο Κώστας μαλάκα καμιώντας. Δηλαδή ξέρω. Παίζει έτσι. Πολιοτούμπα. Κατάλαβε. Δηλαδή αυτοματισμούς να το πηγαίνει το κύκλο. Γιατί έχει που κάνει ρόδα ο χαρακτήρας, πηδάει πιο μακριά, να χτυπάει αυτόματα τους εκτός και το έχει μάθει απ' έξω. Και πάθανε σοκ και του λέω, α μαλάκα, ωραία το παίζεις. Και μπήκα και εγώ στη λογική να το παίξω σωστά μετά. Έτσι όπως έβλεπα τον Κώστα. Και τέλος πάντων μπαίνει και ο Βασίλης, ναι, ο κουμπάρος μου. Και γιατί χτυπάει κουδούνι, είχαμε κανονίσει να φύγουμε. Και εγώ μέχρι να έρθει και ο άλλος, συνέχιζα και έπαιζα. Πού να ξεκολλήσει κιόλας. Και μπαίνει μέσα ο Βασίλης και λέει, τι κάνετε ρε μαλάκες, λέει, ακόμα να βγείτε έξω. Και κάνει ο Κώστας, μαλάκας. Φαντάρος και κάθε και παίζει αυτό σου. Ο μαλάκας λέει. Θυμάζει να πάει φαντάρος και παίζει Super NES. Σε ποιο να το πει και ποιο να το πιστέψει. Δηλαδή επίτηδες όμως το έκανε. Έκραζε. Γιατί και αυτός ο αρχίδας έπαιζε τότε. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία. Το έπαιξα και τα δύο. Μαλάκα τα λάτρεψα. Τα λάτρεψα. Αλλά το δύο πιο πολύ. Σου αρέσει πιο πολύ το δύο. Και τώρα να σας πω και γρήγορα. Το ζόρι που δεν έχει ίντερνετ. Έχω πάρει PlayStation 3. Πήραμε αυτά τα δύο παιχνίδια που είπα και μετά από κάνα μήνα πήγα και πήρα και άλλο ένα παιχνίδι, το The Darkness. Mm-hmm. Το πρώτο που είχαν βγάλει, που ήταν adaptation του comics, το είχαν κάνει παιχνίδι, που ήταν πάρα πολύ καλό κιόλας. Και τι γινότανε, όταν έφτανε σε ένα συγκεκριμένο σημείο του παιχνιδιού, κάπου στη μέση αν θυμάμαι καλά, δεν προχωράγε. Ήτανε, δηλαδή έμενες εκεί, ούτε είχε να, δηλαδή σου λέγε πήγαινε εκεί, πήγαινες και δεν υπήρχε τίποτα να κάνεις. Ούτε να πατήσεις τίποτα και έπρεπε να το βάλεις στο μηχάνημα στο ίντερνετ, να κατεβάσει patch. Για να διορθώσει το λάθος και να συνεχίσεις. Σοπαρ, αλλιώς δεν πήγαινε, δεν προχωράει. Είχαμε δύο θέμα. Εγώ είχα. Εσύ δηλαδή που το παίξεις. Και αυτό δεν το ανακάλυψα εγώ. Το ανακάλυψα γιατί το παράτησα το παιχνίδι και ο Βασίλης που λέμε, ο φίλος, ο κουμπάρος μου κιόλας, μου ζήτησε το παιχνίδι γιατί είχε πάρει και αυτός ένα μεταχειρισμένο PlayStation κάπου που βρήκε τέλος πάντων. Okay. Το πήρε ένα 50 από παρακάτω, δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Ή το είχε δανειστεί, δεν ξέρω τώρα. Και μου λέει: έχεις κανένα παιχνίδι να παίξω. Γιατί μου το δανείσανε, τα αγόρασα. Δεν θυμάμαι τι είχε κάνει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τη συγκεκριμένη φάση. Και του λέω: δεν έχω αυτό. Τέλος πάντων πήρε. Πάρε και το χαλασμένο, ναι, αυτό που σου τελειωμένο. Δοκίμασε παιχνίδια και του κάνε το The Darkness. Του λέω: μαλάκα, αυτό είχε ένα πρόβλημα. Του λέω: στη μέση και δεν συνεχίζει. Του κάνω. Μου λέει: λες να. Επειδή τότε τα παιχνίδια στο κάνανε το κόλλημα. Αλλά μετά άμα τα ξανάπαιζε δεν στο κάνανε. Είχε ίντερνετ okay. Αυτός, ε. Όχι, θα σου πω. Ούτε κι αυτός είχε. Νομίζω. Όχι, είχε. Είχε. Κάτσε. Με παίρνει τηλέφωνο καταρχήν σε πρώτη φάση και μου λέει: να σε ρωτήσω κάτι, μου κάνει ρε φίλε. Του λέω τι. Μου λέει: μου βγάζει κάτι. Όταν περνάω δηλαδή από κάπου, μου κάνει pop-up κάτι. Τρόπαια τα λέει, δεν ξέρω, μου λέει. Τι είναι αυτό, τι κάνεις με αυτό. Εγώ που δεν ήξερα το ίδιο. Εγώ δεν ήξερα. Του λέω, δεν ξέρω, ρε φίλε, τι είναι. Ναι, γιατί τα βγάζει. Έτσι τα βγάζει, του λέω, ρε. Εσύ. γιατί αυτό έπαιζε και ένα άλλο παιχνίδι. Λογικό το ερώτημα. Το The Dark δεν είχε τρόφις. Uh-huh. Ένα άλλο παιχνίδι που παίζει αυτό είχε τρόφις. Και του λέω, δεν ξέρω γιατί τα βγάζει. Ναι, κάνεις κάτι, σου δίνει έκπτωση από κάτι, δηλαδή συμβαίνει κάτι. Δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Γιατί νιώθεις champion, ρε παιδί. Του λέω, τα έχω δει και εγώ, του λέω, δεν ξέρω τι κάνουν. Καλά, τα έχεις δει, ρε μαλάκα. Έχεις ένα χρόνο PlayStation. Δεν έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι κάνουν αυτά. Όχι, ρε φίλε. Δεν έχω μπει στη διαδικασία, του λέω, να δω τι κάνουν. Και. Καλά, μου λέει, εντάξει. Και το δεύτερο είναι, μου λέει, μου κόλλησε το παιχνίδι. Τι κάνουμε τώρα, μου λέει. Του λέω, δεν ξέρω, στόπα, του λέω, ότι θα κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Σου κόλλησε εκεί και εκεί, ναι, μου κόλλησε και εκεί. Δεν ξέρω τι να κάνεις. Και ο τύπος ψάχνει τώρα όλο το ίντερνετ γιατί είχε σύνδεση, αλλά το ότι είχαν κάτι αργές. Και όχι μόνο αργές συνδέσεις, να μπαίνεις σε κάτι φόρουμ που να νιώθεις λες και είσαι hacker σε dark web. Ναι. Μία πληροφορία, ναι. Να προσπαθήσεις να. Θυμάμαι εγώ με τα patches, ας πούμε, τότε για το pro που κατέβαζα. Ολόκληρη η μπελαλίδικη ιστορία να μπει στο σωστό φόρουμ, να μην κατεβάζεις τη μαλακία. Ναι. Γιατί μπορούσες να κατεβάσεις τη μαλακία και εκτός από ιούς. Μπορούσε να σου πεταχτεί και κανένα βίντεο του Girls and One Cup. Οι παλιοί ξέρουν. Λοιπόν, να σου πεταχτεί μαλάκια. Ναι, μέσα. Ναι. Λοιπόν, μην απομακρύνεσαι, φοβάμαι σε χάσει κάμερα. Ναι, για έλεγε εδώ. Λοιπόν, άκρο αριστερό. Και βρίσκει άδεια αυτό τώρα, δεν ξέρω πώ και τι, ότι πρέπει να κατεβάσει ένα update. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: θέλει ένα update και θα στρώσει, μου λέει. Μια αληθή θέλει και είναι καλά, ναι. Ή έχει το εργαλείο. Δοκίμασέ το, του λέω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λέει σε πρώτη φάση καταρχήν. Τι είναι αυτό το update. Μου λέει το παιχνίδι. Να το δώσουμε, μου λέει. Σκέψου το Μάκη να πει την πρώτη φορά τη λέξη update. Ναι, μαλάκα, μου λέει: θέλει διόρθωση, μου λέει. Αυτό κάνει διορθώματα στο παιχνίδι. Και του λέω, εσύ θα το κατεβάσεις και θα το βάλεις με στικάκι. Όχι, μου λέει, το κατεβάζει αυτόματα το PlayStation. Του λέω, τι το συζητάμε. Κάντο. Πάρε το.
Και ναι, δεν ήταν δικιά μου κονσόλα, στα αρχίδια μου λέω να την κάψω αυτή. Οπότε είναι μαλακιά, λέει, έχει το σπίτι. Και του φτιάχνει και το τερματίζει. Εν τω μεταξύ ενθουσιασμένος με το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλό. Okay. Και μου κάνει, όταν το τελειώσω μου λέει, γιατί το ξεπέρασα το πρόβλημα, θα το σπίτι να το φτιάξουμε και σε σένα. Και τελικά δεν μπορούσε να το φτιάξει εμένα γιατί εγώ δεν είχα ίντερνετ. Και παίρνω την κονσόλα, του την πάω εκεί και μου λέει: Να, πας εδώ, δες εδώ, το συνδέεις εκεί, βλέπεις, μου λέει αυτό που κατεβαίνει τώρα. Του λέω: Ναι, αυτό μου λέει είναι που διορθώνει το παιχνίδι. Okay, και στο, το και το διόρθωσε και έτσι το έπαιξα και εγώ το The Darkness. Και ήταν μια ωραία εμπειρία για εκείνη την εποχή. Πάρα πολύ καλή εμπειρία. Πολύ σκοτεινή εμπειρία. Ωραία. Αυτή ήταν η σύντομη ιστορία που ήθελα πολύ να σα πω. Μα μακρηγορείτε κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, αυτά για τον Donkey Kong, αυτά για το PlayStation και τα προβλήματα του δεν έχουμε ίντερνετ τότε. Γιατί εγώ έβαλα μετά το στρατό ίντερνετ, να θυμάσαι καλά. Πήγα και μετά. Ναι, λοιπόν, κυκλοφόρησε το. Ποιο Final Fantasy είναι αυτό, αυτό τώρα, το 6. Το Final Fantasy το 6, προφανώς για Super NES. Ναι. Ωραία, δεν έχω παίξει, δεν ούτε ξέρω. Ούτε και εγώ δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με Final Fantasy γενικότερα. Μόνο εσύ. Και να πει ο Παπής, εγώ έχω παίξει. Τώρα, εγώ λοιπόν, η ιστορία είναι αυτή και αυτή. Δύσκολα. Sequest DSV, δεν το ξέρω καν. Προφανώς είναι για. Από ό,τι το βλέπω εδώ πέρα είναι για PC. Οκ. Plumbers Don't Wear Ties, αυτό είναι κάτι. Ροζ παιχνίδι πιστεύω. Η υδραυλική δεν φοράνε γραβάτες. Λούλα, φάση. Όχι, Λάρι... είναι νομίζω με ραντεβού που έμπαινε ο υδραυλικός μέσα και προσπαθούσες να ξέρεις. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, κάπου το έχω ξαναδεί. Πάντως για σενάριο για άλλο σου ταιριάζει, να το έχουμε υπόψη. Ρε, έτσι τέτοιο πρέπει να είναι, σου λέω. Ένας υδραυλικός ο οποίος πάει σε ένα σπίτι, βρίσκει μια κοπέλα που θέλει να τη φτιάξει τα υδραυλικά. Για πάμε παρακάτω. Τα έχουμε παίξει όλα αυτά. Λοιπόν, Earthbound. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ένα πολύ σημαντικό RPG το οποίο κυκλοφόρησε για Super NES. Mm-hmm. Το έχω δοκιμάσει, δεν το έχω παίξει, δεν το έχω συνεχίσει δηλαδή. Γιατί είχα κατεβάσει ένα emulator και από εκεί πέρα είχε πακέτο emulator μέσα και πολλά παιχνίδια. Okay. Και μέσα σε αυτά τα παιχνίδια βρήκα και το Earthbound. Το Earthbound, από ό,τι ξέρω δηλαδή και από ό,τι έχω ακούσει, είναι ένα αξιοπρεπέστατο RPG. Το οποίο ρε παιδί μου πρέπει να είσαι φίλος του είδους, έτσι. Είναι με τους παλιούς μηχανισμούς, είναι turn based, είναι τύπου Final Fantasy. Okay. Είναι λίγο ψυχεδέλεια γενικότερα, ιδιαίτερα προς το τέλος από ό,τι ξέρω, γιατί έχω δει όλο το review από τον Angry Video Nerd. Δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω, ξέρω όμως ότι είναι μια πολύ σημαντική κυκλοφορία για τους Super NES. Δεν είναι για μας, προχωράμε. Ωραία. Tekken, το πρώτο. Tekken και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο να έχεις παίξει, μπορείς να έχεις μία άποψη το τι συνέβαινε με το Tekken. Μικρή άποψη, γιατί δεν πολύ μ' άρεσαν αυτά τα παιχνίδια. Δεν σου άρεσε το Tekken, ναι. Ποτέ δεν μ' άρεσε να σου πω. Αλήθεια. Εντάξει, το Tekken το ένα έχω παίξει, έχω κάτσει, έχω ασχοληθεί, αλλά θα πάρω να τελειώσω τέρμα. Λοιπόν, τώρα πώς θα το πάμε από ποια άποψη. Να πω κάτι εγώ αρχικά. Λοιπόν, το Tekken το ένα ήταν επανάσταση στα fighting games λόγω του ότι λειτουργούσε ως 3D. Ξεκάθαρα, στο λέω sorry που θα σου πάρω για λίγο το λόγο, γιατί έπαιξα πρώτα το Virtual Fighter. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το Virtual Fighter, όπου έφαγα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και σκάει καμπίνα στο μαγαζί μας μετά, γιατί είχαμε ουφάδικα, το Tekken. Ναι. Ρε φίλε, δε, μόλις είδες το Tekken, μετά τελείωσε το πιο Virtual Fighting. Να σε ρωτήσω, το Virtual Fighting ήταν το πρώτο όμως 3D fighting, έτσι. Ναι, και αλλά το Tekken ήταν το πρώτο που το έκανε πολύ γρήγορα και πολύ πιο δεν σωστά. Δεν είναι μόνο αυτό, είχε πολύ πιο ευχάριστο gameplay, ήταν πολύ πιο ωραίοι και οι χαρακτήρες όλοι. Δηλαδή, γούσταρες, παιδί μου, τους χαρακτήρες. Μετά, το Virtual Fighter τι είχε. Ήτανε πολύ απλοϊκές οι κινήσεις, δηλαδή. Το Street Fighter ήταν 1000 χρόνια μπροστά σε σχέση με το Virtual Fighter στα combo moves στα του και σε αυτά. Λοιπόν, το Virtual Fighter ήταν αυτό που λέμε το πρώτο 3D με τα πολύγωνα που τότε το μάτι μας ξεγελούσε και λέγαμε ωραίο. Το Tekken ήρθε και το τελειοποίησε. Δηλαδή με το ένα γίνεται επανάσταση στο μάτι κυριολεκτικά. Με το Virtual Fighter μόνο ένας παίκτης νομίζω, αυτός ο μεθυσμένος που είχε σαν D, κάπως έτσι τον λέγανε, που μπορούσε να πας λίγο περιμετρικά του χώρου και είχε τη δυνατότητα να τον πετάξει έξω από το ring. Το Tekken τα κάνει όλα και σε συνδυασμό με τα combos που είχε δεν πιστεύω να υπήρχε άνθρωπος δηλαδή που παίξε Virtual Fighter και μετά πήγε στο Tekken και να ασχοληθεί ξανά με το Virtual Fighter. Δεν το γούσταρα, από το Mega Drive που το έπαιξε το Virtual Fighter δεν σου άρεσε. Ούπα, Αγία μου λέγατε. Κάτσε, περίμενε, εσύ έπαιξε στο Virtual Fighter το 1 όμως. Το 1, ναι, το 1. Εγώ σου λέω για το Virtual Fighter του 94 που ήταν στην κομπίνα του Σωσάτου. Ναι, Σωσάτου, που ήρθε και Σωσάτου. Που ήταν εκπληκτικό, φανταστικό. Δεν μπορώ να. Ναι, αυτό το βλέπα σε τρέιλερ, μ' άρεσε αυτό. Αυτό ήταν φανταστικό. Εγώ πήρα, ας πούμε, Saturn. Γιατί είχαμε την καμπίνα στο μαγαζί, λέω πού υπάρχει αυτός ο Saturn και πήρα και το έπαιξα. Ναι. Και σκάει μετά το Tekken και όλοι, είχε ουρά στο μαγαζί κυριολεκτικά όταν έσκασε το Tekken, είχαν πάθει όλη πλάκα, δηλαδή, τι είναι αυτό, δεν παίζανε Virtual Fighter 2 μετά,
Παίζανε πιο πολύ το τέτοιο. Ναι, έφερε επανάσταση, παιδιά. Ήταν πιο ευχάριστο γενικότερα. Ναι. Στο 3D έτσι, γενικότερα, ναι. Σε αυτό που λέμε τρισδιάστατο. Και στα κόμπος, ναι, έφερε επανάσταση. Εγώ θα σου πω, το Tekken το 1 δεν το είχα παίξει πουθενά. Mm-hmm. Ωραία. Είχα παίξει το 3. Το πρώτο μου Tekken ήταν το 3, δεν πήγα ποτέ στο 2, δεν πήγα ποτέ στο 1. Μπορεί να παίξα 2, δεν θυμάμαι. Ούτε το 2, όχι, γιατί το έδινε demo το PlayStation όταν έβαλα το PlayStation 1, το έδινε demo το 3, το έδινε demo το PlayStation 1 που αγόρασα. Αυτό που βλέπουμε απέναντι εκεί πέρα που έχω και εγώ το ίδιο. Μπράβο, αυτό είχε μέσα demo το Tekken το 3. Το είχα και εγώ, ναι. Και ξέραμε αυτό, δεν είχαμε δει ούτε το 2 ούτε το 1. Μπορεί να πήγα στο 2, δεν μπορώ να θυμηθώ αν κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου το 2, αλλά το 1 δεν έπεσε ποτέ. Και πάω σε ένα κάμπινγκ, το κάμπινγκ. Το θυμάσαι που είχαμε πάει του ξάδερφου, του Γιάννη, του Θείου κτλ. Και πάμε και σε survival. Εγώ δεν είχα ούτε και εκείνη τη φάση ούτε και σε κάμπινγκ δεν είχα πάει ποτέ. Δεν ήξερα καν πώς είναι να κάνεις κάμπινγκ. Οργανωμένο κάμπινγκ. Χιφταριό. Ήτανε κάπως. Ο Μάκης πρόσκοπος. Δεν μπορώ να κάνω κάμπινγκ. Εγώ έτσι πως θα είδα τα πράγματα. Λοιπόν, ο θείος μου όμως είχε τροχόσπιτο και είχε εκεί πέρα μια θέση συγκεκριμένη την οποία την νίκιαζε. Και του λέω. Ήταν καθαρά Δευτέρα, πήγαμε και καλά να φάμε χταπόδια ιστορίες στο ένα τάλο, ρε παιδί μου, να πετάξουμε αριθμού. Παραμοσαλάτα λίγο, ναι. Και μέχρι να ετοιμαστούν τα χταπόδια και τα ψητά, μου λέει ο ξάδερφος, πάμε, μου λέει στη λέσχη. Λέω, πού έχει λέσχη εδώ, ρε. Στη λέσχη. Γιατί είχε, ρε παιδί μου, τα τρέιλερ στη σειρά, ξέρεις. Από εδώ ήταν τα τρέιλερ, από εδώ ήταν οι σκηνές και ενδιάμεσα σε ένα σημείο που με πήγε αυτό με τα πόδια και είχε και δρομάκι. Του κάμπινγκ ήταν. Είχε και μια καφετέρια με μπιλιάρδο, με. Είχε και. Τη λέγανε και αρκεί. Σου έλεγα ο πατέρας μου πως. Του έλεγα μπαμπά τι δουλειά κάνεις. Αίθουσες ψυχαγωγίας. Ναι, ναι, μπράβο. Ουφάδικα. Και μπαίνω εκεί και παίζω καταρχήν. Μπράβο, τι μαθαίνει κανείς. Ναι, και μπαίνουμε εκεί μέσα. Τον κερδίζω στον μπιλιάρδο τον ξάδερφα. Δεν είχα παίξει ποτέ. Όχι, σα σκίσει την τσόχα. Μετά είναι. Σε κέρδισε αυτό που δεν έχει ξαναπέξει ποτέ. Σπαντράλο. Και του λέω δεν θέλω να παίξω άλλη μπιλιάρδο. Δεν μ' αρέσει, του λέω και πολύ. Τότε δεν μ' άρεσε. Και του λέω θέλω να ασχοληθώ με τα ηλεκτρονικά που βλέπω εκεί. Ήταν ένα ραλάκι με τιμόνι, το οποίο το δείχνει top down και πήγαινε έτσι. Και νύχτα τώρα στα χιόνια και να φαίνονται τα φώτα μπροστά. Δεν θυμάμαι πως το λέγανε αυτό. Λέγεται. Και το δεύτερο που είχε δίπλα, που μου κέντρισε το ενδιαφέρον γιατί είχε και άλλα που δεν με ενδιέφεραν, ήταν το Tekken το 1. Έχοντας έρθει τώρα από το Tekken 3, βλέπω το Tekken το 1 και λέω αυτό είναι το Tekken το 1. Μαλάκα, τρελή. Σαν να το είδα εκείνη τη φάση πώς το είδα τώρα εγώ. Wow, λέω. Προϊστορικό μαλακά φαίνεται. Δηλαδή ήταν σαν να έβλεπα κουτιά. Να παλεύουνε. Πώς είναι, έχεις δει που φτιάχνανε παλιά τα ρομπότ με τα κουτιά. Ναι. Έτσι, τέτοια κουτιά να παλεύουνε. Και λίγο η μούρη ήταν εξή. Εδώ πέρα ήταν η μούρη ίσια. Και είχαν κολλήσει αυτοκόλλητο. Αυτό το πράγμα μου. Όχι, δεν γελάω γιατί όντως έτσι είναι οπτικός. Δεν είναι αστείο για μένα αυτό. Αν δεις το Tekken 1, το Tekken 2 και το Tekken 3. Μεγάλη εξέλιξη. Θα δεις πολύ μεγάλη διαφορά κυριολεκτικά. Ναι, το Tekken 3 ήταν μαλάκα, όταν το έπαιξα εγώ το Tekken 3 ήταν. Περνάμε τη πιτσιρίκα. Την Ινά. Με τα τέτοια. Mm. Με τα, όχι, μία που φορούσε ένα φουστάκι. Α, από τότε, λαγκάκι. Λοιπόν, άκουγα. Είχαμε τύπο στην παρέα, ο οποίος έλεγε, βάλτε ένα μαλάκι λίγο Tekken να παίξουμε, λέω, ξέρω εγώ. Το βλέπε πώς όμως, άπραγμα. Λέει, να δούμε λίγο κολαράκι, βάλε ρε κολαράκι. Δηλαδή κολαράκι. Του φαινόταν σεξι πολύ αυτό που έβλεπε. Του φαινόταν δηλαδή συμπραγματικό. Δεν ξέρω για σένα τέτοια, αλλά εντάξει, ζήσαμε και την εποχή της Lara Croft. Ναι, και η Λάρα μας φαινόταν σεξι και κάπως μου φαινόταν, ρε παιδί μου. Και δεν είχα. Αυτά με το Tekken. Ένα περιοδικό και καλά. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις. Για το Tekken, εσύ. Όχι. Όχι, τα είπαμε όλα. Τα είπαμε όλα. Πάμε παρακάτω δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Sonic & Knuckles, εδώ έχεις να πεις. Ωραίο. Κυκλοφόρησε το 1994 λοιπόν το Sonic & Knuckles και όπου από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά ήρθε και το Sonic το 3 στα καπάκια, αλλά ήταν σαν DLC. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ακριβώς, γιατί την ίδια χρονιά έσκασε Sonic & Knuckles και Sonic 3. Δεν θέλω να σε διακόψω, θα σου πω γιατί το διάβασα. Το 3 ήρθε πολύ, το έπαιξα πολύ αργότερα στο PlayStation. Ωραία. Δηλαδή μόνο το 2 και το 1. Πες μας την εμπειρία σου για το παιχνίδι. Το 2 είναι καταπληκτικό. Ναι. Η χαρά μου δεν περιγραφόταν όταν το τελείωσα κιόλας και ήθελα να το δείξω και σε αυτό να το δείξω ότι τερμάτισε. Ήμουν πιτσιρικάς. Ναι. Τι πράγμα ήταν αυτό. Ναι, μα λέγανε μεγάλο κατόρθωμα. Και μετά ήρθε η καταστροφή. Με ρωτήσει πήγα να του δείξω. Και... Γιατί, πες γιατί όμως αυτό. Είχε έρθει η καταστροφή αφού αυτά που λέγαμε σε προηγούμενα. Ναι, σαν να μην είδανε με τη σειρά. Δηλαδή, ναι. Τώρα ή τον Άκλης είχαμε παίξει το Sonic 3. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω το ένα συμπληρώνει το άλλο. Χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος. Το 3 που το έπαιξα καταρχήν δεν μ' άρεσε. Ναι, μια, κάτι πολύ μπερδεμένο. Μια παρένθεση ήταν. Που ενώ το... αυτό έχει σειρά. Έχει πώς. Πού να πα διαδρομέ. Δεν είχαν χρόνο. Ούτε να πει ότι θα.
πήγαινε στο. Θα σου πω, δώσ' του λίγο χρόνο, τι θες να πεις. Ήταν συμπληρωματικό να το γράψει και κάποιος κάτω στα σχόλια. Είχε βγει το Sonic το 3. Ναι. Και εμένα με είχε μπερδέψει γιατί λέω: πήρα το καινούριο το Sonic το 3. Τι πιο καινούριο βγήκε. Και βλέπω και αυτό τον Knuckles. Το ήταν συμπληρωματικό, ήταν ειδήσει. Κάπως έμπαινε συμπληρωματικά με την κασέτα. Ναι, έμπαινε από πάνω. Ναι. Και ήταν ένα full περιεχόμενο. Οπότε ήταν τώρα ποιο ήταν το DLC, ποιο ήταν, αν ήταν το 3. Νομίζω το Knuckles. Νομίζω το Knuckles. Το Knuckles ήταν το συμπληρωματικό. Αυτό που πάθαμε με τον Μπάμπι και αυτό που θέλει να πει ο Μπάμπι. Και δεν ξέρω αν το καταλάβατε τώρα τι είπε. Είναι ότι στο 2 και στο 1 είχαμε την πολυτέλεια ό,τι χάσουμε, φτάνοντας προς το τέλος της πίστας, να μην πάμε στο τέλος της πίστας, να γυρίσουμε πίσω και να ψάξουμε και όλα τα υπόλοιπα. Να πάρουμε έξτρα ζωές, να έχουμε το χρόνο μας, να τον προσδιορίσουμε εμείς όπως θέλαμε και να τελειώσουμε την πίστα. Στο 3 ή στον Knuckles, εν περιπτώσει, δεν τα είχε αυτά. Όταν έπαιρνε checkpoint, δεν σε αφήνει το checkpoint να γυρίσει πίσω. Ναι. Δηλαδή σου κλείδωνε δρόμο. Φαινομενικά έλεγε, ωπ, μπορώ. Και μόλις πήγαινες μέχρι ένα ορισμένο σημείο, δεν σε άφηνε. Ήταν σαν να είχε κλείσει πόρτα. Πώς το λέμε. Έχετε δίκιο, γιατί και εγώ στο Game Gear που είχα παίξει στο 2, έχεις δίκιο. Μπορούσες να. Και αυτό δεν μας άρεσε καθόλου. Το ότι δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε εμείς το χρόνο το δικό μας και δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το πώς θα βαδίσουμε μέσα στην πίστα. Μας μούρλανε, ρε μαλάκα. Το θυμάμαι αυτό, έλεγε. Ρε, τι μαλακία είναι αυτό. Δεν μπορούσες να πας πίσω στο χρόνο. Γιατί σου λέω το παίξα στο PlayStation. Πού είχε βγει. Είχα αγοράσει μια συλλογή στο 2 νομίζω. Μαλάκα και λέω ευτυχώς που το παίξαμε εκείνη την εποχή. Τι μαλάκα ήταν. Και ήθελα να περίμενα πώς και πώς να βγει το 3, ρε μαλάκα. Και δεν μπορούσαμε να το πάρουμε πάλι λόγω χρημάτων. Δεν ήταν λόγω χρημάτων, ήταν λόγω ότι μας είχαν σπάσει το Mega Drive. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν, ναι. Εγώ την είχα κάνει τη μαλακία. Αλλά και πάλι ήταν ακριβό. Αλλά και εμένα με είχε μπερδέψει γιατί. Και μετά από αυτό λέω: αυτή τη μαλακία περίμενα να παίξω λέω τόσα χρόνια. Καλύτερα που ήταν, καλύτερα που σπάστηκε. Ναι. Και το άλλο με τον κόκκινο, πώς λέγεται αυτό ο. Ο Knuckles. Ο Knuckles, αυτό ναι. Λέμε. Ναι. Και έκανε μαζί. Α, ο άλλος είναι ο Tails, ναι. Ο Tails, ο Knuckles. Μην κάνει φασαρία, έχω για του μικρόφωνα. Εγώ οπότε τον Knuckles, παιδιά, δεν το έπαιξα γιατί και εγώ μπερδεύτηκα. Είχα πάρει το 3, έπαιζα το 3. Και μετά βλέπω και αυτό και λέω τι είναι αυτό, ότι είναι για άλλη έκδοση. Αρχηγός τον αρχηγό είχε μέσα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι, οπότε το έβλεπα απλά σαν ζωή δεν έπαιρνε. Και λέω είναι και άλλο καινούργιο παιχνίδι. Και άλλο καινούργιο παιχνίδι Sonic, το οποίο δεν ασχολήθηκα καθόλου μαζί του, δεν έπαιξα. Πες όλα τα παραπάνω σου τώρα, αφού ολοκλήρωσε ο. Όχι, αυτά ήταν τα αρχηγό. Ζωέ δεν έπαιρνε, είπε, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Δεν σ' άφηνε τι άλλο. Α, boss το boss, ναι, όντω είχε boss και καπάκι κι άλλο. Δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Αλήθεια. Στο τελευταίο κομμάτι που είναι στο διάστημα δεν έβγαζα και δεν ήξερα που πήγαινε. Ναι, ρε μαλάκα. Ήταν τόσο δύσκολο. Δεν ήταν δύσκολο. Ήταν. Αλλοπρόσαλλο. Το level design του ήταν χάλια. Δεν είχε καμία σχέση με το 1 και το 2. Είχε κακό level design. Δηλαδή, έχω ακούσει και άλλους που λένε ότι επειδή τα Sonic είναι πολύ γρήγορα. Και. Δεν μπορούσαν να τα παίξουν. Δεν μπορούσαν αυτό το γρήγορο πράγμα να το προσδιορίσουν και να πάνε σωστά και να τελειώσουν την πίστα και να το ελέγξουν όπως έπρεπε να το ελέγξουν. Κατανοητό κιόλα, άσχετα κι εγώ. Δεν ήταν αλλούκατο ποτέ όμως. Δηλαδή υπήρχε τέτοιο παιχνίδι το οποίο εγώ έβλεπα που ήταν πάρα πολύ γρήγορο και δεν μπορούσα να το ελέγξω και δεν μπορούσα να προσδιορίσω τι πρέπει να κάνω και πώς πρέπει να παίξω σωστά για να το πάω μέχρι το τέλος. Ήταν το Zool. Το Zool είχε τη λογική που είχε το. Είναι ένα το οποίο. Ξεκίνησε αυτό να είναι η μασκότ του Sega γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι. Είχε βγει στην Amiga πιο πριν. Ήταν ένα τύπου ninja με κάτι κόκκινα, με κόκκινο φουλάρι που φοράνε ninja και καλά. Ναι, όχι. Πώς ήταν και το ninja και άλλα. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν πριν από το Sonic. Αυτό ήταν πάλι έτσι τύπου Sonic. Γινόταν μπάλα. Αυτό πήγαινε γρήγορα. Τέλος πάντων, μάζευε αντικείμενα. Αλλά αυτό τι είχε. Πήγαινε μπροστά, πίσω, δεν ξαναπήγαινε ποτέ. Βάλτε να το δούμε. Ναι, το Zool. Το Zool. Το πολύ γνωστό. Για όσου ήταν εκείνη την εποχή, το Zool ήταν πολύ γνωστό. Και εγώ είχα το είχα δανειστεί από. Δεν μου έρχεται ποτέ άμα το δω να πω. Α, ναι, κατάλαβα. Το οποίο από πίσω για κάποιο λόγο, επειδή μάλλον. Ήταν χρηματοδοτημένο, είχε πολλά πράγματα που έγραφαν τσούπα τζουπ. Γλυφιτζούρια, καραμέλε. Δεν ξέρω, λέγανε ότι εγώ περίμενα τώρα αυτό δεν έχει παίξει το Zool και ξέρω εγώ εκείνη τη φάση τώρα με κάτι άλλο φιλαράκια που ήταν λίγο πιο ψαχμένα. Όχι, το Zool δεν έχω παίξει. Μαλάκα, πάρτε να το παίξει, να σου πει ο κόσμο. Mega Drive τώρα, με κασέτα η οποία είναι με κίτρινο επάνω, θυμάμαι. Αν δεν κάνω λάθος. NBA Jam και εγώ το ίδιο, ναι, που είχε το κίτρινο στη γωνία πάνω δεξιά και πάνω αριστερά. Ναι, δεν ξέρω τώρα από ποια εταιρεία, νομίζω η EA τα έκανε αυτά. Και νομίζω ήταν τη EA η πατέντα για να μπορέσουν να πάρουν την κασέτα, κάπως γινόντουσαν τότε αυτά. Και το βάζω, ξεκινάω και λέω αυτή η μαλακία δεν παίζεται. Αυτό δεν έβλεπα τι γινόταν. Δηλαδή πήγαινε τόσο γρήγορα σε κάποιες φάσεις που δεν ένιωθες ότι έπαιζες εσύ το παιχνίδι. Ένιωθες ότι το παιχνίδι πήγαινε όπου να είναι. Το Sonic δεν ήταν έτσι. Όχι. Έτσι. Ήτανε με τη σειρά όλα. Οι πίστες ήταν με τη σειρά, μπορείς να το ελέγξεις, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Στο 3 έγινε ακριβώς ό,τι συνέβη στο Zool.
Δεν okay. ξέρω γιατί διαλέξαμε αυτό το πράγμα. Ήταν το χειρότερό μας. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, έστω και σε αυτό το μηδαμινό gameplay. Γιατί τι έχει, τρέχεις, πηδάς, σκοτώνεις. Προχωράς, μαθαίνεις pattern εχθρών και bosses και συνεχίζεις παρακάτω. Αλλά τη νιώσαμε τη διαφορά, τη γαμημένη, τη νιώσαμε τη. Την όλη ναι. κατάσταση του downgrade εκτός, ναι. σε καλά. Σχέση με τα προηγούμενα δύο ξέρω που είχαν παίξει. Το τελευταίο που έπαιξες που βγάλανε μου λες, αυτό είναι μου λες με τη σειρά. Και αυτό. Ναι, το ένα που βγήκε τώρα πρόσφατα λες. Ναι, ένα που πέρσι μου λες, ναι. μαλάκα τα έχει όλα αυτός όπως λέει για το προηγούμενο που μόνο αυτό βγάλει. Από ό,τι έχω καταλάβει. Πώς το λέγανε. Το classic, κάπως το λέγανε. Τώρα ναι, βγήκε μόνο... τελευταία από το είχαν και πλατίνα. Μόνο Sonic έχει μέσα ένα παιχνίδι είναι. Έχει από όλες τις παλιές τις πίστες. Όλους τους χαρακτήρες μπορεί να διαλέξει και να παίξει με όποιον θέλει. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, ρε φίλε. Το είχα κάνει και. Έχω βγει και τόσα Sonic. Στις αγορές και αυτά ήταν 2D, ήταν τέτοια okay. φάση. Όχι, τα καλύτερα του Play... Sonic Plus, ναι. κάπως έτσι λέγονταν. Και εγώ νομίζω τελείως. Το 2 το Sonic. Το 1 και το 2 ναι. ήταν αυτά που πρέπει να ήταν. Λοιπόν, ναι. αυτά. Προχωράμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Doom 2, Hell on Earth. Τι ποτέ. Ποτέ. Κανένα. Κανένα. Τα καινούργια. Δεν έχω ασχοληθεί. Τα έχεις δει όμως. Από σένα κάτι πρέπει να έχω δει που ήταν με τώρα τα πρόσφατα που το εγώ τερμάτισα το 1 και το 2 στο, PS, στο PSP που ήταν τρακαρισμένο. Και γινόταν και χάμος αυτό που έπαιρες και τι βγάζεις ακραίρε μαλάκα το το 2 θα βλέπεις γιατί το 1 δεν το έχω παίξει. Το 2 θα βλέπεις. Το 2 τα τωρινά όμως. Ναι. Εμπειρία με τον Doom. Ναι. Τι. Κατά τύχη, γιατί τότε δεν είχαν όλοι υπολογιστές και νομίζω αν θυμάμαι καλά τον Doom το 2 πρώτα είχε βγει σε υπολογιστές. Εν πάση περιπτώσει, με παίρνει ένας φίλος μας ο Νίκος εκεί από το μαγαζί, ήθελε να μου δείξει τι είναι υπολογιστής. Να δω πρώτη φορά εγώ τι είναι υπολογιστής, αυτά. Μου βάζει ένα παιχνίδι ένα με ένα ταξί που ήταν σαν τον Καρμαγκέδον που τους σκότωνες όλους, τους έπαινε σαν μπάριζα. Αν θυμηθεί κάποιος τον τίτλο, να το γράψει παρακαλώ. Ναι. Με ένα ταξί. Και μου λέει, θα σου βάλω λέει ένα, λέει, αλλά μην το πεις λέει στον μπαμπά σου. Είναι λίγο λέει, πιο βίαιο, είναι λέει. Με έναν άνθρωπο λέει, ο οποίος λέει προσπαθεί, πολεμάει τέρατα, διαβόλους. Εγώ του έχω πει ότι μου αρέσουν ταινίες τρόμου. Ναι. Ναι, πρόσεξε και μου βάζει τον Doom τώρα το 2 να το δω. Και αρχίζω και βλέπω αυτά τα τέρατα, για εκείνη την εποχή τα γραφικά. Φοβήθηκα. Όταν το είδα δηλαδή, αυτό το πράγμα πρώτου προσώπου, να φαίνεται ότι τρέχεις, ότι σε κυνηγάνε στρατιώτες, ότι πρέπει να τους ρίξεις, ότι βγαίνει το αίμα. Φοβήθηκα. Ναι, φοβήθηκα. Δηλαδή πρέπει εγώ να ήμουν τότε ρε παιδιά κυριολεκτικά 7-8 ετών να ήμουν. Ήμουν πάρα πολύ μικρός. Ο Μπάμπης ήταν να φοβάται. Ο Μπάμπης το βάζει θρίλερ και. Ήμουν αχέστης ρε, φοβόμουν πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα δεν νιώθω. Ωραίο έργο. Τρόμαξες. Πολύ. Δεν νιώθω. Δεν νιώθω. Είναι σαν τους τύπους που λένε θέλω να το παίξω αυτό να βρέχει με κλειστά τα φώτα και. Δεν νιώθω ρε, ποτέ δεν νιώθω. Εγώ φοβήθηκα. Το παίζω σε Silent Hill αυτό σε κάθε. Το Doom το 2 να. Κάτσε να κάτσε δίπλα. Θυμάσαι το Silent Hill. Ναι, κάτσε εδώ, μη φεύγεις. Έλα ρε μαλάκα, του λέω. Έχω ραντεβού, έχω με τους φίλους μου να πάω. Κάτσε ρε μαλάκα. Αφού το έπαιξα και μόνος μου, τη λέω. Δεν φοβάμαι, δεν είναι φοβιστικό. Κάτσε ρε μαλάκα, του λέω. Αλλά το Doom το 2, παιδιά, εγώ όταν το είδα φοβήθηκα. Ναι, το είδα πιτσιρικά όταν είχε βγει και όλα αυτήν τη χρονιά. Και θυμάμαι το παλικάρι που μου το έδειξε τότε, γιατί μου έλεγε. Πώς έλεγες εσύ, πήγαινε και μίλαγε σε ανθρώπους. Όπου έπαιξε αυτό το παιχνίδι, έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά σαν και τώρα. Νίκο Σκοπακάκης λέγεται το παιδί, να είναι καλά, όπου και να είναι. Γυρίζει και μου λέει, άσε τι έπαθα, είχε τη γάτα του. Και στην τελευταία πίστα, εκεί που πολεμάς ένα διάολο, κάτι, τι έχει τέλος πάντων, ένα μεταλλαγμένο, λέει, εγώ λέει, έχω ξεχάσει τη γάτα, έχω απορροφηθεί, λέει, από το παιχνίδι και πάω, λέει, να μπω, λέει, μέσα σε μια πόρτα μέσα να ανοίγω και μ' ακουμπάει, λέει, η γάτα. Και εκεί ήταν λίπτυρα. Σε έτσι μου νοιάζει, βέβαια, ναι, 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 ναι. Τρελάθηκα μου λέει. Λοιπόν, το Doom 2 εγώ ασφαλώς και δεν το έπαιξα στην εποχή του. Είπα πριν ότι το έπαιξα στο PSP, το οποίο ήταν κρακαρισμένο και μπορούσα να βάλω παιχνίδι του PlayStation 1 μέσα. Είχα καταβάσει και τα δύο Doom, τα είχα εγκαταστήσει μέσα στο PSP μου. Παίζω το πρώτο Doom, ωραία φάση, okay. για εκείνη την εποχή που τα έπαιξα ένα Πάσχα μετά το στρατό. Γιατί στο στρατό μου κρακάρανε κιόλας και το PSP, ένας που ήξερε εκεί πέρα. Το έπαιξα το ένα, το ευχαριστήθηκα και βάζω και το δύο που το ένιωσα, δεν ένιωσα κάτι διαφορετικό. Το ένιωσα σαν ένα τεράστιο expansion το ένιωσα και το πήγα και αυτό μέχρι το τέλος, αλλά ήταν ρε παιδί μου σαν να έχεις ψωμί και να σου δίνουν λίγο ψωμί ακόμα αυτό. Βέβαια νομίζω η πρωτοπορία του Doom κιόλας ήταν ότι τα επίπεδα δεν ήταν γραμμικά. Οπότε αυτό τι σημαίνει, μπορούσε να ακολουθήσει να πας από το ένα σημείο από το α στο β. Ναι. Με όποιον τρόπο, είδες, ναι, γιατί η καινοτομία του. Εντάξει, είχε και πόρτες κλειδωμένες που έπρεπε να περάσεις από ναι, εκεί, θες, δεν θες. Εννοείται, αλλά θέλω να πω, μπορούσες να παρακάμψεις και να ακολουθήσεις κι άλλο τρόπο. Ναι, ήταν μια πίστα μεγάλη στην οποία μπορούσες να κινηθείς σε όλη την πίστα, ρε παιδί μου. Ναι, να κινηθείς σε όλη την πίστα. Αυτά για τον Doom. Εγώ δηλαδή έτσι το ένιωσα το 2. Okay. Το 2 ήταν μεγάλη υπόθεση τότε για όσους παίζανε, ρε παιδί μου, στον υπολογιστή ιδιαίτερα, έτσι. Όπου εγώ δεν ήμουν φαν ποτέ, δεν τα λάτρεψα ποτέ τα Doom, αλλά. Εμείς τα βλέπαμε και κλάναμε μαλλί, δεν μπορούσαμε να τα πούμε.
παίξουμε τότε. Λέγαμε Doom και γινόταν το στόμα μας, έτρεχαν τα σάλια. Αλλά το παίξαμε κι εγώ πολύ μεταγενέστερα. Το παίξα. Το 3 έπαιξα στην εποχή του εγώ. Που δεν ήταν έτσι όπως ήταν το 1 και το 2. Ναι. Δηλαδή πρώτο προσώπο και να δίνεις ματσούκι. Ήταν πιο thriller, πιο horror το 3. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω. Super Metroid. Παιχνιδάρος. Εντάξει, μαλάκα. Να πω εγώ πρώτος κάτι. Πες εσύ. Πρώτα αυτό που θα πω είναι ότι το έπαιξα καλοκαίρι. Έχω παίξει τώρα, γιατί όμως το έβαλα να το κατεβάσω. Λοιπόν, είχα υπολογιστεί, δεν είχα τι να πάρω μαζί. Ποια χρονολογία σου είναι? Ήτανε 2012 ρε φίλε, ήτανε. Το έπαιξε μεταγενέστερα. 13 ήτανε, κάπου εκεί το θυμάμαι. Κάπου εκεί το θυμάμαι και έχω πάρει το. Τι να πάρω μαζί, τι να κάνω, γιατί βαρχέμαι εκεί πέρα. Μετά ήμουνα αυτός, θα ερχόταν αργότερα. Είχες ξεκινήσει εσύ, δούλευες σε ένα μαγαζί στο τέτοιο νομίζω. Στο... Πού? Στα Fridays δούλευες τότε, εγώ πήγαινα μόνος μου μέχρι να πάρεις εσύ άδεια, εγώ θα ήμουν ολομόναχος εκεί. Είχα και κάτι φίλους εκεί πέρα που μέχρι να μαζευτούν και αυτοί, γιατί εγώ πήγαινα από την πρώτη, εγώ δεν είναι, δεν δούλευα τότε. Τότε μου είχες πει. Ήτανε αρχές που δεύτερος χρόνος μετά το στρατό πάλι δεν είχα βρει δουλειά. Ό,τι έκανα με τον πατέρα μου, έκανα μεροκάματο και τέτοια φάση που ήταν μπογιατζής ο πατέρας μου. Και λέω, τι να κάνω ρε μαλάκα, πάω εκεί, δεν είναι οι άλλοι μαλάκες, δεν έχουν κατέβει, θα κατέβουν μετά από 15 μέρες. Δεν είναι ο Μπάμπης, τι κάνω. Και παίρνω τον, το λάπτοπ που έχω αγοράσει πρόσφατα, στο οποίο είχα κατεβάσει κάτι point and click παιχνίδια για να βγάλω το άκτι μου, τα οποία τα είχα τελειώσει. Και λέω, θα κατεβάσω και ένα emulator. Πρέπει να είναι εύκολο. Παίρνω τηλέφωνο ένα φίλο, του λέω, πώς κατεβάζεις, φίλο. Εκεί και εκεί θα μπεις. Cold, cool, μου, κάπως έτσι λέγονταν, cool, μου. Κατεβάζω το και κατεβάζω πάλι έναν ο οποίος είχε μέσα πολλά παιχνίδια. Για το Super NES όμως κατέβασα. Και δεν είχα παίξει ποτέ εγώ, ρε φίλε, το Metroid, το Super Metroid. Και λέω, κάτσε να βάλω και αυτό το Super Metroid, γιατί είναι από τα καλύτερα, λέω, κάτσε να το δω. Δεν το μεταξύ είχα παίξει το Castlevania, εννοείται, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, ήξερα τι παίζει με το Castlevania, απλά δεν είχα βρει κάτι από το Castlevania, πάλι. Και βάζω το Super Metroid και λέω, δεν είναι δυνατόν, λέω, κάτσε, πιανής κονσόλας είναι αυτό, λέω. Ξανακοιτάω πάλι, λέω, ναι, το Super Nintendo έχω κατεβάσει. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί, λέω, σαν είναι PlayStation 1, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, πώς... Και είναι, λέω, ίδιο με το Κασιβάνι. Συνειδητοποιώ και λέω, τι μαλακίες, λέω. Το Κασιβάνι είναι ίδιο με αυτό. Αυτό βγήκε πρώτο. Μαλάκα, τι έχουν κάνει εδώ, και μου σκάει το κεφάλι. Σου σκάει το κεφάλι, σου κάνει. Μου σκάει το κεφάλι και στα καπάκια ψάχνω ο Τάκης. Και του λέω, μήπως έχεις ίντερνετ, ρε ψηλέ. Γιατί το τερμάτισα, μιλάμε, καλά, ευχαριστήθηκα, τρελάθηκα με το παιχνίδι. Είχα και ένα χειριστήριο για λατζή εκεί πέρα. Ό,τι πήγαινε, ό,τι γινόταν. Ίσα να πατιέται το κουμπί, ρε. Ναι, ναι. Να μπορώ να παίξω έτσι, τέλος πάντων. Ένα... Μου το είχε δώσει και ένας φίλος αυτό, δεν θυμάμαι τώρα τι. Αλλά τι χειρισμός από τότε, συνέχισε, ναι. Και πάω στον Τάκη εκεί πέρα και του λέω, ρε μαλάκα, πώς θέλω λίγο ίντερνετ, του λέω, μπορείς να μου δώσεις από το κινητό σου, γιατί αυτός είχε το κινητό που άνοιγες και σου έδινε hotspot. Μου λέει, γάμισε το, πάρε αυτό το στικάκι, μου λέει, και κράτω το μέχρι να φύγεις. Ένα στικάκι το οποίο έπαιρνε δορυφορικό. Δεν ξέρω. Ένα μπουγαλάκι. Ναι, την έχει πατήσει ο πατέρα με τη βόντα πάνω το στικάκι και το έχει λογαριασμό σε 150 ευρώ. Και το βάζω και του λέω σίγουρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Λέω, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είχε, αυτό ήταν ευκατάστατο, παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα. Του λέω, δεν το θες. Μου λέει, θα έρθω την άλλη εβδομάδα, δώσ' το. Δώσ' το, όταν ναι. Γυρίσεις. Κατεβάζω emulator Game Boy, από εκεί, από το ίδιο. Κατεβάζω και emulator από Game Boy, emulator από DS, όχι, Advance, συγγνώμη. Αυτά. Και κατεβάζω όλα τα Metroid. Metroid στο Advance τρελάθηκα, τα έπαιξα όλα σε αυτό το emulator. Και μου μένει, επειδή ήταν ασπρόμαυρο, τα έφτιαξα τελευταίο και έπαιξα το Game Boy. Okay. Το οποίο δεν έβγαζα άκρη στην αρχή. Λέω, μαλάκα, δεν παίζει. Ποιο δεν είχε χάρτη. Πού σου γάμω το λέω, τι απέξουμε. Κάποιο, το... κάποιο δεν είχε χάρτη, μου είχε. Του Game Boy δεν είχε χάρτη. Boy. Δεν είχε χάρτη. Δεν είχε χάρτη, όχι, τίποτα. Και λέω, θέλω όμως να συνεχίσω να παίζω παιχνίδι Metroid. Δεν γίνεται. Αυτό δεν το έχω παίξει. Ναι. Ούτε εγώ. Έβγαλε και άκρη βγάζεις και μέχρι το τέλος το πας και τις ιδιότητες τις παίρνεις κανονικά και γαμάει και δέρνει το παιχνίδι. Και αν δεν είχα επιμείνει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει τώρα. Δηλαδή, όταν λέμε, θυμάσαι που κάναμε το βίντεο με τα παιχνίδια που έχουν γεράσει άσχημα. Όχι άσχημα, είναι δηλαδή σαν να το ξεφεύγεις από τον τάφο. Τι να σου πω δηλαδή. είναι σαν να παίρνεις τις τάχτες και να προσπαθείς να τις κολλήσεις με λόγο να φτιάξεις κόκαλο, ας πούμε, και μετά να βάλεις δέρμα επάνω. Δηλαδή, είναι τέτοια φάση. Τρομερό ήταν. Ναι, είναι φοβερό. Δεν παίζεται. Και όμως, αν επιμείνεις που επέμεινα. Κατάφερα και το έπαιξα και το έπαιξα και το ευχαριστήθηκα όπως ευχαριστήθηκα και τα υπόλοιπα. Να πει ο Μπαμπίνος και θα πω και εγώ. Πες. Με ένα πολύ σύντομο το θέμα, γιατί μου λέει, έλα να μου λέει να σου βάλω παιχνίδι και εκείνη μου λέει σύντομο. Εγώ ξέρεις τώρα, Καστιλβανιάκια.
Άντε μωρό μαλακά του λέω που θα είναι τέτοιο. Δεν είναι, θα γαμηθείς του λέω, θα πάρεις πλάκα. Με το ζόρι. Και ήταν ακόμα το παλιό δωμάτιο εδώ μέσα. Και νομίζω στη μεγάλη, σε αυτή τη τηλεόραση κάπου το είχαμε βάλει και μου. Ναι, γιατί έβαζε το υπολογιστή με HDMI. Μια παλιά είχες βρει. Ναι. Σχεδόν. Ήταν ψηλό τέτοια και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τέτοια. Μπας περιπτώσει. Και μαλακά τώρα ένα σκάλωμα. Και του λέω, μόλις θα τελειώνω, του λέω, έχουμε κανένα άλλο. Επέτρεψε να δάγει μέσα κανένα άλλο που τελείωσε. Του βάλα μετά και τα άλλα. Το advanced. Σου άρεσε τόσο πολύ. Ναι, ναι, ξετρελαθεί. Μα μπεις δώσει τέτοια παιχνίδια. Όλα θα παίξει αυτά μετά. Όλα. Ό,τι υπήρχε σε τέτοια, εκτός από αυτό που δεν είχε χάρη δεν έχω παίξει. Αυτό το έχω παίξει. Αφού στο παγό σου λέω, μην το παίξει αυτό, δεν παίζεται. Σου δώσα μετά τα advanced και μετά σου λέω, δεν έχω τίποτα άλλο, τελείωσαν. Αυτά ήταν. Εγώ πολύ εν συντομία άκουγα τον όρο Metroidvania, Metroidvania, Metroidvania. Τέλος πάντων, αφού καταλάβαμε από πού βγήκε, δεν το είχα παίξει μέχρι πρόπερση. Ναι. Και το βάζω στο emulator λίγο για πλάκ να δω, ρε παιδί μου, για ιστορικούς λόγους, τι είναι αυτό το παιχνίδι. Και όμως, μη σας πρίξω άλλο, ακόμα και με το Hollow Knight, μη σας πρίξω άλλο. Παρατήρησα από τα πρώτα επίπεδα τις επιρροές που έχει δώσει το συγκεκριμένο σε όλο αυτό το είδος που λέμε Metroidvania, ναι, μέχρι ναι, ακόμα και η κινησιολογία από τους εχθρούς. Δηλαδή μπήκα στη φιλοσοφία του, δεν το έχω ολοκληρώσει. Έκατσα όμως και έπαιξα ένα δυομισάωρο, γιατί λέω τώρα γάμισε το, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ να το τελειώσω. Αλλά μπορώ να καταλάβω πόσο σημαντικό παιχνίδι ήτανε. Και στεναχωριέμαι που δεν το έπαιξα στην εποχή του, δεν το ήξερα καν. Είναι πάλι το ίδιο θα πούμε. Δεν τα ξέραμε, παιδιά, όλα τα παιχνίδια. Ναι. Με το ίντερνετ λίγο φρεσκαρίστηκε. Με το Metroidvania το λένε, γιατί ναι, είναι, ξεκίνησε από το Metroid και φτάσει στο Castlevania. Τα Castlevania τα ήξερα. Το τελειοποίησε όμως το Castlevania τότε. Ναι. Όχι, το τελειοποίησε. Έβαλε και άλλα στοιχεία μέσα. Και πλέον υπάρχουν δύο είδη. Αυτά που είναι επηρεασμένα από το Metroid, που δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις level up στο χαρακτήρα και παίρνεις μόνο upgrades και συνεχίζεις τον δρόμο σου, γίνεται πιο δυνατό το όπλο σου, το σπαθί σου, με μια πέτρα, με κάτι τέλος πάντων, και υπάρχουν και αυτά που παίρνεις level up, που είναι τα Castlevania. Είναι δύο είδη και αυτά. Δηλαδή χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Ο όρος Metroidvania. Ναι, ναι. Και επειδή να μην τα χωρίσεις τώρα και αυτά σε δύο διαφορετικές. Το κάναμε ένα να τελειώνει υπόθεση για να τα βάζουμε όλα εκεί. Αλλά ουσιαστικά είναι δύο είδη και αυτά. Και για την ιστορία, νομίζω η Σάμους είναι η πρώτη γυναίκα χαρακτήρας που μπήκε σε video game. Ναι. Είναι η πρώτη γυναίκα χαρακτήρας. Ναι, είναι η πρώτη γυναίκα χαρακτήρας που μπήκε σε video game και χάσαν όλο το μυαλό τους. Εν τω μεταξύ, εγώ να πω ότι με το NES την αντίκα που ξαναβγάλανε πάλι. Που το ξαναβγάλανε σε μίνι, ρε παιδί μου. Τι μαλάκα έκανα, δεν το πήρα, το είχα βρει κοψοχρονιά και τώρα πανάκρυψα. Μαλάκα παπί, και εκεί γαμάει το Metroid, ρε φίλε. Και εκεί γαμάει, δηλαδή άργησα να μπω λίγο στη λογική του, γιατί δεν με πιέσει πονοκέφαλο και δεν έχει χάρτη κι αυτό. Δεν έχει χάρτη. Αλλά τι έκανα εγώ, κατέβασα χάρτη και τον είχα ανοιχτό στο λάπτο. Okay, τον είχα ανοιχτό και παίζα έτσι για να ξέρω πού πάω. Και είναι ακριβώς ο χάρτης. Δηλαδή βλέπεις το χάρτη, άμα έπαιρνες το γνήσιο, τον είχε το χάρτη μέσα ανοιχτό, τον έβαζες. Και στον είχε. Okay. Για να βλέπεις πού είσαι. Και είχε ακριβώς τα σημεία που πρέπει να έχει για να ξεχωρίζεις πού είσαι. Και, δηλαδή κοιτώντας το χάρτη, ξεχώριζες και στην οθόνη πού ήσουν. Καταλαβαίνεις, δεν ήταν μάπα. Ήταν πολύ σωστό. Είναι ιστορικό τώρα, Φραντζέσκο, τι να λέμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Killer Instinct. Μαλάκι, ξέρετε τι γίνεται με το Killer Instinct. Το έχω παίξει σίγουρα. Το θυμάμαι στο Nintendo 64. Καλά, δεν θυμάμαι ότι έβγαινε το bundle, πώς λέγεται τέλος πάντων, με το Nintendo 64. Έπαιζα Street Fighter, Virtual Fighter, Tekken, Mortal Kombat. Mm. Έχω παίξει Killer Instinct. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο είναι. Δηλαδή και στο βίντεο λίγο που το έβαλα, ναι, το έχω παίξει, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ την εμπειρία μου με το Killer Instinct καθόλου. Δεν θα σου άρεσε καθόλου το παίξες. Μα μπροστά στα άλλα νομίζω δεν θα μου άρεσε κιόλας, νομίζω είναι και λογικό. Δεν έχεις, το έχεις φέρει ποτέ αυτό, εγώ δεν το έχω. Λοιπόν, εγώ το έχω παίξει από το φιλαράκο μου τον Κώστα. Το είχε κανονικά και το φάγανε εκείνη την εποχή και το έπαιξε και στην εποχή του. Δεν το έπαιξα ώρες, το έπαιξα. Στο Game Boy το έπαιξα ώρες όμως, που ήταν port. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Δεν ήταν. Εκείνη τη φάση το θεωρούσαμε αντάξιο του Mortal Kombat του 2. Ήταν ότι είχε κυκλοφορήσει και το 2 τότε. Ή μάλλον ότι είχε γίνει πόρτις. Δεν ξέρω, στο Game Boy κάποια εκείνη τη φάση το βρήκαμε μαζί με το Killer Instinct. Μας μαγεύανε πάρα πολύ χαρακτήρες γιατί ήταν πολύ brutal και πολύ γαμάτι. Δηλαδή είχε μέσα Glacius, είχε Cybertooth ή Cyberwolf, πώς λεγότανε. Cyberwolf λεγότανε. Ή Cybertooth. Είχε Fatality. Ένα από τα δύο. Όχι. Το πρώτο δεν είχε. Δούλευε πολύ με κόμπο. Το σύστημά του ήταν το κόμπο. Δηλαδή είχε και δυνάμεις όπου ξέρω εγώ special moves να πετάνε. Μαγείς και τέτοια. Ναι, ο καθένας με τη δικιά του. Αλλά
Είχαμε μαγευτεί τόσο πολύ που είχε, ας πούμε, το Fulgur. Ο Fulgur ήταν ρομπότ και σου γράφει ηλικία δίπλα. Ενός έτους. Ήταν καινούριο το μοντέλο, ήταν ενός έτους τότε. Ναι. Είχε, ξέρω εγώ, τον Glasus. Ο Glasus ήταν νερό από άλλο πλανήτη όπου. Ήταν φτιαγμένο από νερό και ήταν νερό. Μπορούσε να κάνει. Ήταν φάνταστο ο σχεδιασμό. Ναι. Δηλαδή ήταν ωραίοι χαρακτήρες. Είχε το Spinal, ο οποίος ήταν ένας αρχαίος πολεμιστής που τον είχαν επαναφέρει στη ζωή γιατί αυτός και να πάρει μέρος σε αυτό το τουρνουά, ξέρω. Κάτι τέτοιο φάνταστο. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν η ιστορία του. Spinal. Είχε μουσικάρες. Είχε Django, ο οποίος ήταν Ninja Assassin. Είχε όλα αυτά. Μας έφευγε το κεφάλι, ρε φίλε. Ήταν πολύ γαμάτι χαρακτήρες. Ήταν πολύ. Ήταν πολύ στα δικά μας, στη δικιά μας φάση, ας πούμε, στο τι θέλαμε να δούμε. Γιατί, εντάξει, όσο και να το κάνεις, το Mortal Kombat το 2, ναι, ήταν βίαιο. Αλλά μας αρέσανε μόνο οι Ninja. Ο Liu Kang δεν ήταν και. Ναι, ρε, δεν έπαιρνε Liu Kang. Θα πούμε τώρα την αλήθεια τώρα μεταξύ μας. Μιλένα... Το Scorpion παίρναμε το Sub-Zero. Ναι, ναι, τους Ninja. Λατρεύαμε τους Ninja. Το Kano δεν θα τον έπαιρνε ποτέ. Δεν τον έχω πάρει ποτέ. Δεν τον ο πιο μισητός ήταν. Ο πιο μισητός ήταν ο Kano. Δεν το ήξερα το background του, αλλά δεν μου άρεσε ο χαρακτήρας αυτός. Μισητός επειδή δεν μου άρεσε και εμένα, τον έβλεπα και εγώ και έλεγα ναι. Μαριά. Ο Σάντσουν πάλι το ίδιο. Μάγο, λέω, θα πάρω ρε μαλάκα τώρα να παίξουμε fighting εδώ πέρα με τον κολλήγερα. Δεν ξέρει ποτέ, δεν έκανες δουλειά, ρε. Ναι. Σου μιλάω τώρα για την εποχή. Σου μιλάω τώρα για την εποχή που είχαμε παίξει μόνο Mortal Kombat 2 και 3 και μας ήρθε και το Killer Instinct στο Game Boy. Για αυτά τα δύο σου μιλάω τώρα. Δεν σου μιλάω για μετά που βγήκε το τρίλο τη Γκέιμ Boy που είχε τους πάντες μέσα όλους. Είχε τα. Και είχε και πιο πολλούς χαρακτήρες. Είχε πιο πολλούς μάτια. Στα παλιά πάντα παίρνα ρέιντε. Ναι. Γιατί δεν έχει την κίνηση και τους έδωσε. Στο Mortal Kombat μας άρεσαν μόνο οι Ninja. Μπράκ, τσακατευθείαν, μπράβο. Ναι, τα Τζακ δεν έπαιρνα ποτέ. Ναι, όχι, τι να τον κάνεις το Τζακ. Μ' άρεσε εμφανισιακά αυτό που έβλεπα με τα σιδερένια και δεν τον έπαιρνα. Ήταν ο Κάγκουρα τη εποχή μου. Στο Killer Instinct αντίστοιχα όμω, μαλακές οι χαρακτήρες ήταν γαμάτι όλοι. Μια πολύ μικρή παρένθεση. Υπήρχε σε καμπίνα, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Ένα άλλο παιχνίδι που έκανες Fatality, το οποίο είχε και αυτός πολύ ωραίους χαρακτήρες. Rage λεγόταν. Πώς λεγόταν, ρε γάμοντο. Ή ήτανε το Killer Instinct. Eternal, όχι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ, ρε παιδιά. Εκείνη πάνω κάτω ίδια χρονική περίοδος που είχε Fatality και αυτό. Γι' αυτό τον μπέρδεψα με το Killer Instinct και σε ρώτησα. Ποιο είναι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Τέλος πάντων. Αν καταλάβει κανείς. Δηλαδή, μόνο εσύ το έχεις παίξει. Ναι, μόνο εγώ το έχω παίξει και εκείνη την εποχή με μάγευε. Μου άρεσε. Έβλεπα μπουρταλιά. Είχαν καλά σχόλια πάντως όλοι. Και άλλους φίλους που είχα λέγανε μαλάκα παίζω Killer Instinct. Έχει ξαναπεί σε άλλο βίντεο καλά σχόλια για το Ήτανε, καταρχήν είχε, ήταν το μοναδικό παιχνίδι που είχε τον πιο γαμάτο Ινδιάνο που είχα δει ποτέ ως fighter μέσα. Μοϊκάνα, τσεκούρια. Γυμνός από τη μέση και πάνω μαλάκα και ήτανε τούμπανος. Αυτός, α, τέτοιο Ινδιάνο ήθελα. Σε σχέση με τον Nightwolf που ήταν φλόρος, ας πούμε. Με τον Nightwolf τώρα με τα φτερά πίσω, με το τζινάκι εδώ με τα κομμένα τα... μαλάκες, λέω, τι γίνει, τι, ναι. Τι είναι αυτό, πώς θα τον πάρω. Γιατί ο Ινδιάνος του Street Fighter ήταν καλύτερος, τα ίδια πράγματα ήταν κι αυτός. Με ένα φτεράκι εδώ. Α, ναι, οκ. Μαλάκα, ενώ ο Ινδιάνος. Δεν θυμάμαι το όνομά του αυτό, τον είχα ξεχάσει τον Ινδιάνο. Ναι, ο Ινδιάνος ηθαγενής που είχε το killer ήτανε killer. Μαλάκα, ήτανε κλάσιμο τύπος, τον έβλεπες και λέγες. Μη σε πετύχει, σε γάμισε. Το βλέπες, το νιώθες ρε παιδί μου. Με τα δύο τα τσεκούρια μαλάκα με τη Μοϊκάνα να πούμε στο έτσι και μπαίνε μέσα και σου γάμα για το σπίτι. Κάτσε καλά. Δηλαδή οι χαρακτήρες. Το έλεγες και ευχαριστώ. Ήτανε τούμπανο σχεδιά. Κάτσε καλά. Αγάπη μου, τρόμαξες. Γεια σου, Μετσόλη. Λοιπόν, αυτά, πάμε παρακάτω. Πάμε, συνεχίστε. The Elder Scrolls Arena, δεν το έχω παίξει ποτέ. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Αλλά The Elder Scrolls Arena από τότε βγαίνει The Elder Scrolls. Τι λες, μαλάκα. Κάτσε, θα μας γράψει ο Μαδραβίλης από πέρα. Mary Sally's Frankenstein. Δεν έχω... Mary's, για να το δούμε, Mary's Daddy's. Mary's Daddy's, μαλάκα. Mary's Daddy's Frankenstein. Ναι, κάποιο παιχνίδι τώρα για PC, για SNES λέει. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ. Α, πρέπει να είναι τύπου... πώς είναι το Prince of Persia το παλιό που πρέπει να πηδήξεις ακριβώς από την πλατφόρμα. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Το παιχνίδι σε PC ήταν το Prince of Persia, ναι. Το σπρώμαυρο. Ναι. Κάπως έτσι πρέπει να είναι και αυτό, γιατί βγήκε μετά και το Dracula του Bram Stoker στα ίδια πρότυπα. Okay. Κάτι τέτοιο παιχνίδι υπολογίζω ότι είναι τώρα. Χωρίς να το έχω δει, χωρίς να ξέρω τι γίνεται. Και είναι και καλά από την ταινία προφανώς. Ή από το βιβλίο που έγινε το βιβλίο ταινία με τον. Με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και το μεταφέρανε μετά σε παιχνίδι, κάτι τέτοιο. It's γιατί alive, νομίζω... it's alive. Ναι, γιατί εκείνη την εποχή νομίζω βγήκε. Τέλος πάντων. Δεν μου άρεσε ποτέ ο Φραγκενστάιν, αλλά είναι. The Page Master. I don't know. Δεν έχω ιδέα. Ούτε εγώ. Cruins in USA. Ναι, τι είναι αυτό. Racing είναι. Racing, αλλά arcade racing. Πρέπει να είναι με αυτό που. Τύπου πως ήταν μέσα ένας που οδήγαγε μια Ferrari και δίπλα του ήταν μια γκόμενα και προσπαθούσε να σε arcade, αν το θυμάσαι.
Όχι Ridge Racer. Βγήκε το Ridge Racer. Όχι. Ήταν κλασικό. Ήταν με πάντα μία Ferrari είχε. Ήταν μέσα ένα ζευγάρι. Και έπρεπε να. Ήταν και καμπίνα αυτό. Και καμπίνα ήταν. Πρέπει να το είχαμε στο. Καμπίνα. Δεν μου άρεσαν. Εγώ δεν έπαιζα ποτέ Racer. Είχαμε και τον Daytona US. Δεν έμπαινα ποτέ εγώ σε αυτά. Δεν μου άρεσαν. Οπότε, δεν έπαιζα Racer. Ναι, τέλος ναι, πάντων. Απλά θέλω να πω πως ήταν. Πρέπει να είναι πολύ γνωστό έτσι. Arcade. Τέλος πάντων. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Hotel Mario. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Σε γαμιστρό να μου ακούστηκε τώρα. Ναι, όχι. Ένα τέτοιο πράγμα. Hotel Mario, ελάτε σε Mario. Hotel Mario. 304 χιλιόμετρο. Kitchen Site. Ναι. Δεν ξέρω. The Lion King. Εδώ είμαστε. Αυτό τώρα πρέπει να είναι και του Super NES και του Mega Drive. Δεν τα έχετε παίξει. Όχι ποτέ. Αλήθεια λέτε. Το έχω παίξει μεταγενέστερα. Είχα δει και την ταινία που είχε βγει 92-93. Δεν είναι, έχω δει και εγώ. Όλα τα παιδάκια νομίζω του άρεσε τρομερά το Lion King. Και στο Games Gear, παιδιά, ναι, παίζω το Lion's King, ένα υπέροχο πράγμα, φανταστικά γραφικά, αλλά ήταν τόσο δύσκολο, τα μιλάμε τόσο πολύ δύσκολο, γιατί είχε ένα level design το οποίο στην αρχή χειρίζεσαι το Simba, ας πούμε, ο οποίος είναι μικρός μέχρι τα μέσα του παιχνιδιού. Εκεί δεν έχει να κάνεις κάποιο attack. Έπρεπε να πηδήξεις τον εχθρό πάνω. Αλλά αυτό δεν μπορούσες να το καταλάβεις μικρός θα πες και έλεγες τι γίνεται ρε γάμο. Ναι, εγώ το μεγάλο το έπαιξα για να το δοκιμάσω. Γιατί πήρα μια συλλογή με όλα τις Disney και έχει μέσα και το Lion King. Το Αλαντίν με το. Έχει Αλαντίν, έχει Lion King και κάποια. Και άλλα δύο. Και άλλα δύο. Πλατίνα. Το πήρα σου λέω ξεφύλα τιμή. Είναι μια συλλογή ρε παιδί μου, θα δεις. Δεν καταλάβαινε τι έκανε στην αρχή. Μα το έπαιξα και τώρα μεγάλο και δεν καταλάβαινα τι μπορεί να κάνει. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Δεν καταλάβαινε τι έκανε, έπαιρνε ζωέ. Είσαι δηλαδή στην αρχή και λε, ωραία προχωράω μόνο. Τι κάνω με τρώνε, τι γίνεται. Έπρεπε να πηδά πάνω α πούμε για να. Πολεμάς τους εχθρούς. Από το μέσο και μετά γίνεται λιοντάρι, όπου εκεί βρυχάται το λιοντάρι και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις και attack. Να τον φάει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, που το έπαιξε σε αυτή τη συλλογή του PlayStation 4 την αγόρασα. Πότε το έπαιξε, στην ηλικία. Τώρα ρε, πριν. Τώρα ρε μαλάκα, το έπαιξε. Εγώ το έπαιξε σου λέω τα εγώ όταν το έπαιξα δεν μπορούσα να ρωτήσω τι πρέπει να κάνεις και το παράτησα το παιχνίδι. Δεν είναι. Φαντάζομαι 8 χρονών το παιχνίδι. Θα μου λε φαντάρο ότι το έπαιξε. Όχι, δεν πήγαμε κατά. Να σου πω κάτι, εγώ ξεστήπα. Τώρα που το έβαλα τώρα στο μεγάλο. Ευτυχώς που δεν το πήρα στην εποχή, τι θα έκλαιγα τα λεφτά μου. Ναι, γιατί τι είχε. Το είχαν πολύ παράπονο αυτό. Ενώ ήταν χάρμα οφθαλμών, το έβλεπε και ήταν πανέμορφο. Έλεγε μαλάκα, δεν γίνεται να το παίξω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για να το προχωρήσει. Και πάλι θα πούμε το ίδιο με τα ίντερνετ. Άντε να ξέρει τον κωδικό για να πα στην επόμενη πίστα. Δεν γινόταν όλο αυτό το πράγμα. Και ήταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Δεν νομίζω να υπάρξει άνθρωπο κάτω στα σχόλια να μην πει ότι το Lion King ήταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Πανέμορφο, γούσταρες να το βλέπεις. Το Game Gear και όλος εγώ που το έπαιξα ήταν χάρμα οφθαλμών. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορούσα να το προχωρήσει. Εγώ δεν είχα πάει καν, σκεφτείτε, από δανεική κασέτα. Δεν την είχα αγοράσει. Δεν είχα φτάσει καν στο σημείο να γίνω γιοντάρι κανονικό. Πήγα και το έφερα πίσω και μου φαίνει μετά το Αλαντίν. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε γιατί θα πάμε μετά στο Αλαντίν. Βγαίνει η ίδια εποχή. Οπότε Lion King. Καλή ανάμνηση. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση. Αλλά καλή ανάσταση. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, είπαμε για το The Lion King. Πάμε για Freddy Fish and the Case of Missing Kelp. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Για καλημέρα, καλησπέρα. Κάποιο παιδικό. Πολύ snuffed. Πολύ snuffed. Είναι του Kojima. Πολύ snuffed. Graphic. Πώς να το πούμε τώρα αυτό. Λοιπόν, όταν ο Kojima έκανε παιχνίδια. QTEs, όπως κάνει ο. Ποιος? Ο τωρινός που έβγαλε τα Fahrenheit και τα τέτοια. Το Fahrenheit το έχω παίξει και δεν το θυμάμαι. Έλα, ρε μαλάκα. Με τα ρομπότ. Detroit και. Detroit, Become Human και τέτοια. Όταν τα έκανε αυτά ο Kojima, οι άλλοι τρώγανε βελανίδια. Δεν το έχω παίξει το Polysnaps. Δεν το έχω παίξει το Polysnaps, αλλά είναι μια τέτοια φάση. Είναι graphic novel το οποίο παρεμβαίνει κιόλας, ρε παιδί μου. Και έχει gameplay. Δηλαδή είναι. Ντεμή, θα δεις υπόθεση, θα παίξεις και λίγο point and click παιχνίδι. Σιγά. Γεια σου. Έτσι. Τέτοια φάση είναι το πολύ. Δεν το έχω παίξει. Είναι χιντέο, μου κάνει εντύπωση που το πολύ σναύσει η γαμημένη Konami και το Snatcher που έχει βγάλει πάλι ο Kojima με την ομάδα του τότε τέλος πάντων γιατί ήταν νεοσύστατος τότε. Δεν τα έχουν κάνει ένα remaster να τα δώσουν σε αυτές τις γενιές για όσους θέλουν να τα παίξουν και όσους θέλουν να τα δοκιμάσουν. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Έτσι. Μετά έχουμε Earthworm Jim. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ρε φίλε, αυτό πήγα να σου πω. Μια ομορφιά και αυτό τρομερό, ωραία γραφικά. Δεν πάει δεύτερη πίστα.
Δεν την πήγα δεύτερη πίστα, αυτό πήγα να σου πει. Δεν το προχώρησα το γαμίδι το Earth World. Ο Σταμάτης λέγεται τότε τρομπιές, ότι καλά. Πάντα. Ότι το έχει τερματίσει, ξέρω εγώ. Με τότε τότε λέγαμε όλοι μαλακίες. Τι κάνουμε κάτι μερικά παιχνίδια. Όλοι τα πέρασαν. Άμα τον έπαιρνε όμως να του πει, για δείξε μου πώ. Το έχω στο σπίτι το. Λοιπόν, το επόμενο challenge θα είναι live, θα έρθει ο Στάμος και θα παίξει live όλο το Earth World. Θα το βγάλει καμπάκι, Στάμο. Είχε γίνει ωραίος καβαλής, ήταν με τον Θόδωρα. Και το Θόδωρα το διαμάντι, ωραία. Γι' αυτό λέω. Που έχει το Rock Gems, τέλος πάντων. Και γιατί ήμασταν παρέα τότε όλοι εμείς εκεί πέρα. Και του κάνει, έχω τερματίσει, λέει, το Rhythm Gym το 2, του λέει ο Σταμάτης. Του λέει, όπα, με συγχωρείς, σου έχω δανείσει το Rhythm Gym το 1, του λέει. Και δεν μπορείς να πας στη δεύτερη πίστα και μου λες το ότι τερμάτισες στο 2. Καταρχήν που θα βρήκες τα λεφτά εσύ να πας στο 2. Λοιπόν, εδώ κάνεις expose το. Μαλακά, ήταν η συζήτηση. Είχα κάτσει εγώ στην άκρη και τους κοίταγα τώρα. Δεν ξέρω τι την είχε πιάσει το μαλακά το Σταμάτη. Να κάνει φιγούρα, ξέρεις ότι. Εγώ έχω τερματίσει το 2, ξέρω εγώ. Ήθελε φιγούρα να κάνει. Οπότε περιμένουμε επόμενο live Σταμ. Earthworm Jim 2. Ωραία. Ωραίο το Earthworm Jim 2. Το 1. Το 1 είχε βγει, ρε. Μπερδευτήκαμε με το 2. Λοιπόν, το Earthworm Jim 1. Ωραίο παιχνίδι. Πανέμορφο παιχνίδι. Δεν πα δεύτερη πίστα άμα δεν έχει skills. Είναι και λίγο clunky, αν θυμάμαι. Ναι, είναι clunky. Είναι clunky. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Γιατί το έχω δοκιμάσει και τώρα με καλύτερο και δεν πάει παραπέρα. Είναι αυτό που φοράει μια στολή και είναι μέσα ένα σκουλίκι. Και άμα γίνει καμιά μαλακία, βγαίνει το σκουλίκι μόνο του και πάει. Είναι τόσο και πηδάσκω ένα από την άλλη στην άκρη με το σκουλικό. Ναι. Με τη σκουλικία είναι, ναι, τέλος πάντων. Είναι μέσα κλανιές, μπαίνεις, ναι, σε πίστα που έχει εντωμεταξύ, έβλεπα, γιατί το έβλεπα μετά τι γινότανε. Και μπαίνεις σε πίστα που είναι κολάντερο. Έχει, ναι, μέσα. Ναι, 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 το χάθηκε, ναι, εγώ αυτό με το. Ναι, ξεκινάς από το στομάχι που είναι πράσινα τα υγρά για να κάνουν την πέψη, φτάνεις μέχρι κάτω και έχει κουράδες δεξιά και αριστερά. Προστάτη, κανονικά εξέταση. Ναι. Και φτάνεις μέχρι το τέλος, τέλος πάντων, της πίστας. Κολονοσκόπηση. Ναι. Harry and the Haunted House, δεν το ξέρω καν. Πώς, Mary and. Harry, ρε μαλάκα, Mary. Harry and the Haunted House. Αυτό adventure είναι. Μάλλον. Harry Mary. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Club Dead. Δεν ξέρω. Sonic Drift. Κάποιο racing προφανώς με το Sonic είναι αυτό, δεν το ξέρω κι εγώ. Για το Game Gear έχει κυκλοφορήσει αυτό. Το Sonic Drift. Under a Killing Moon. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτό είναι κλασικό point and click. Δεν το έχω παίξει ποτέ, αλλά το ξέρω ότι οι γνώστες των point and click το ξέρουν, το γνωρίζουν. Έτσι. Άλλο. Το πρώτο Need for Speed κυκλοφόρησε το 1994. Έλα. Ναι. Need for Speed 1994. Ναι, ναι, ναι. Δεν με και έπρεπε να ξέρω. Δεν έπαιζα racing ποτέ, δεν παίζω racing ποτέ. Δεν είμαι του στυλ. Άκου τι λέει εδώ. Το πρώτο μέρος της θρηλυκής σειράς λέει ξεκινάει το 1994. Και αυτό μην νομίζεις να τα κάνει μετάφραση από αγγλικά σε ελληνικά. Ναι, όπου μπορείς να διαλέξεις. Λέει, μην νομίζεις. Ναι, καμιέται ο τσιτουρισσά στον αρέ. Όπου διαλέγεις λέει αμάξια και προσπαθείς να κάνεις λέει. Να διαφύγεις από την αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν λέει από εδώ. Έτσι, το 1994. Μάλιστα. Έτσι λέει εδώ, σας λέω και εγώ τώρα. Και με τα αγγλικά του μάχη. Ναι. Beneath the Steel Sky. Δεν το ξέρω. Corpse Killer. Που είχε βγει. Αυτό ήταν. Θυμίζει το Corpse Killer. Για το X32 τη Sega που έβαζε στο αποσπόμενο ή για το CD του. Κάτι μου θυμίζει το Sega. Όνομα το Corpse Killer. Ναι, το Mega Drive έπαιρνε ένα παρελκόμενο από κάτω που έπαιρνε CD και ένα από πάνω το 32X που έβαζε κασέτα. Η κασέτα, ρε παιδί μου, έδινε κάποιο boost, αλλά το CD ήταν ακόμα πιο δυνατό τότε. Okay. Είχε βγει και το Snatcher και εκεί είχαν βγει αυτά τα παιχνίδια. Ωραία. Okay. Το Corpse Killer τώρα τι ήταν, ήτανε arcade στυλ που φαίνεται μόνο ο στόχος και πυροβολά, σαν το Cabal, σαν House of the Dead και πράγματα. Ναι, αλλά ήταν, επειδή το θεωρούσα μεγάλη υπόθεση αυτό, φωτογραφίες ανθρώπων, πώς είναι το Mortal Kombat, και εκεί δεν ήταν ψηφιοποιημένες καν, δηλαδή ήταν ένας φωτογραφίας ένας άνθρωπος και πετάγονται και σκάνε ήταν ζόμπι, ξέρω εγώ, και εσύ τον πυροβόλαγες. Κάτι μου θυμίζει, γιατί νομίζω ότι το έχω παίξει αυτό, anyway, κάτι μου θυμίζει. Θα βάλω και αυτό, δεν είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν μεγάλη υπόθεση, εγώ όταν τα βλέπω αυτά τα παιχνίδια τα οποία δεν είχαν γραφικά κανονικά 16-bit και τα λοιπά, μου την έδινε στα νεύρα, δεν τα ακούσα καθόλου. Αλλά το Mortal Kombat. Το Mortal Kombat ήταν. Άμα γίνεται σωστή δουλειά και ήταν ψηφιοποιημένο. Yeah. Και δεν φαίνονταν ότι ήταν φωτογραφία από άνθρωπο. Είχε γίνει σωστή δουλειά. Είχε γίνει πολύ σωστή δουλειά γι' αυτό. Ωραία. Πάμε παρακάτω που έχουμε Vampire the Night Warriors. Okay. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Κάτσε να δούμε τι είναι. Gothic Them Fighting Game. Οκ. Fighting. Δεν το ξέρω. Quest for Glory.
4, Shadows of Darkness. Ούτε που το αυτό έχω ακούσει. Τι είναι εδώ, The Hero Band. Πόσα παιχνίδια βγαίναν και τότε, μάλλον. Ναι, κάμε σε όλα. Are you afraid the dark? Όχι. The Αλλά Tale of Orpheus. Young brother, sister, Alex, Terry, sneak into the Orpheus Palace, λέει, abandoned, handed. Δεν ξέρω καν τι είναι τώρα αυτό το παιχνίδι εγώ. Hell, a cyberpunk thriller. Άντε, γεια. Τι είναι. Α, FMV. FMV. Αυτό που είναι ταινίες. Ναι. Α, όπως ήταν, ας πούμε, φαντασμαγόρια φάση σαν ταινία τέτοια. Που σου έλεγε παταχή εδώ. θα πάει δεξιά αριστερά και μετά έδειχνε ένα cinematic που έφευγε ο χαρακτήρα. Δηλαδή, σαν να βλέπεις κανονική ταινία. Ναι. Μόνο που η ταινία πάγωνε σε μια δόση και σου έλεγε πού θες να πάει, δεξιά ή αριστερά. Μπράβο. Και έλεγε εσύ δεξιά. Είχε βέβαια τραβήξει πλάνο ο σκηνοθέτας και για δεξιά και αριστερά. Άμε. Πήγαινε, θα μπει στο δωμάτιο ή θα ανοίξει την πόρτα που είναι μπροστά σου. Εσύ έλεγε θα πω στο δωμάτιο. Έκανε μετά, έδειχνε. Δηλαδή, σαν να έχω τραβήξει εγώ εσένα και να έχω 5-6 επιλογές και να τις έχω εγκαταστήσει. Μαλακή. Όπως είναι και το έργο. Για τους πιο νέους. Παίξατε. Τι βλέπω εδώ. Τέτοια φάση. Penthouse λέει. Interactive Virtual Photoshop. Ωπα, εδώ πέρα τι. Αυτό είναι. Αυτό είναι ροζ, ε. Ναι, ροζ. Τώρα τι γινόταν εδώ πέρα δεν ξέρω. Ό,τι γίνεται στα σακφού. Το σακφού. Κυκλοφόρησε το 94 που τα είπαμε στην αρχή για το Sackfu. Το είπαμε για το Sackfu, παιδιά. Ναι, ωραία. Ένα Fighting Klein Mine. Alien vs Predator. Τάπα. Έτσι. Όχι. Το arcade. Το arcade είναι. Αυτό γαμούσε και έφερνε να το παίξεις και τώρα. Είναι ένα στυλ που θα στο πω. Όπως θα παίξεις το Cadillac and Dinosaur, όπως θα παίξεις το The Punisher. Το παίζεις αυτό μονοκοπανιά. Δηλαδή θα το ευχαριστηθείς. Εγώ το έπαιξα πάλι πρωτού κανένα πεντάμινο στο κινητό. Σου πω μια ιστορία για αυτό το Alien vs Predator. Εγώ το έχω πετύχει σε καράβι. Το έχω πετύχει σε καράβι. Έχω πάθει σοκ. Μαλάκα, τι παιχνιδάρα έχουν βάλει σε αυτό το καράβι, λέω. Κεφαλονιάτο. Και γραφικάρες, ε. Αλλά ήμουν μόνο με τον πατέρα μου. Γιατί πήγαμε με τον πατέρα μου εκεί να κάνει μια δουλειά που ήθελε και να ξαναγυρίσουμε. Θα έρθει, θα έρθω. Πιτσιρικά, να έχει και παρέα, ρε παιδί μου. Ναι. Τίποτα. Δηλαδή πήγαμε ένα Σαββατοκύριακο αυτό και γυρίσαμε. Δεν κάναμε κάτι δηλαδή. Δεν κάτσαμε για διακοπές. Και τον είχα φάει. Του λέω πάμε σε ηλεκτρονικά. Πάμε σε ηλεκτρονικά. Και πάμε. Πάρε ένα 50 λεπτό. Πάρε 50 δραχμές. 20 δραχμές. Πάρε. Έπεσα εκεί και είχα ευχαριστηθεί και σε μια δόση ρε φίλε μου δίνει άλλο ένα, δεν του είχα φάει δύο, δεν του είχα φάει πολλά. Ένα εκατοστό ρεκόρ ήταν μεγάλη υπόθεση τότε. Ναι. Και μου δίνει, πάρε μου λέει ένα τελευταίο και πάψε μου κάνει. Και μαλάκα μου το τρώει. Ναι, γινόταν. Είσαι αυτό ήταν τώρα ή στο δίπλα το Street Fighter. Γι' αυτό πήγαινε μετά στο. Κάτσε να σου πω εγώ τι έκανα μετά. Και τσαντίζομαι και μου κάνει τώρα πάει στο φαγητό. Μου λέει δεν έχω άλλο, μου λέει ο Χρήστος. Και κάνω, πατάω. Μου την πουτάνα μου και του δίνω μια κλωτσά. Και με παράει 30 γκρέντε. Ξέρεις πως θα φύγαν έξω. Μαλάκα έχει μπουκώσει μάλλον αυτό, γι' αυτό μου το έβαλε. Και μου φύγανε καμιά 20 αριά έξω. Και κάνει ο πατέρας σου, μάζεψε τα. Τα παίρνει, τα βάζει στην τσέπη και μου δίνει 5 παιχνίδια να παίξω. Μου λέει πάρε 5 παιχνίδια και φτάνει. Φτάνουμε σε λίγο μου κάνει. Έτσι. Γι' αυτό μετά για την υπόθεση να σου πω για τις καμπίνες, είχαν βάλει ένα σύστημα όταν τις φτιάχνανε μετά, ώσπου όταν ήταν, σου έδινε να καταλάβεις ότι δεν χωράει άλλο, οπότε ναι. Έπρεπε να πάρεις το κλειδί, είχε ένα κλειδάκι από πίσω, μπαπ, το τράβαγε στη συρταριέρα, ήταν τα λεφτά μέσα. Μέσα και το έπρεπε να γίνει μανούρα. Και αυτό. Γίνει μανούρα. Ήτανε παιχνιδάρα. Εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να πω πολλά, ήταν ένα μπρόλερ επειδή μου της εποχής. Το παίζετε και τώρα, αν σας αρέσει αυτό το στυλ, ναι. Βάλτε το, ναι. Θα το ευχαριστηθείτε. Διαλέγεις πεζοναύτη και τέτοιο, και πολεμάτε alien, και πώς λένε κυνηγό. Δίνει ναι, έχει έχει τρεις διαφορετικούς πεζονάτες, αν δεν κάνω λάθος. Μία γυναίκα, δύο τύπους και έναν Predator. Όπου έρχονται σε συνεργασία και μπροστά συναντάς Alien, κάργα. Ωραία. Γι' αυτό. Καλά, Predator θα πάρεις. Τι θα πάρεις. Εκείνη την εποχή όλοι Predator διαλέγαμε. Λοιπόν, Heretic. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Twisted Medieval Dimension λέει. Undead Creatures and Bestial Horrors. Κάποιο προσώπου είναι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Raptor, Call of the Shadows. Δεν ξέρω. Sonic and Knuckles, το είπαμε στην αρχή, είναι το. Ναι, ναι, ναι. Sonic and Tails λέει attempt to retrieve the Chaos Emeralds και ναι, κλπ. Και είναι το DLC, αυτό είναι το DLC. Mm-hmm. Αυτό είναι το DLC, το Sonic and Knuckles που έμπαινε με τα κουμποτό στο Sonic 3. Ναι, σε κάποιο το είδα ότι έμπαινε κάπου κουμποτό. Road Rush. Road Rush. Ναι, υπάρχουν με τσιχανές. Εγώ ξέρω το Road Rush 3D που είχαν βγάλει. Έχω αυτό δεν είναι που πανάει ένα στον άλλο. Είναι άπειρες ώρες με το Λάμπρο το φίλο μου στη Σαρονίδα να παίζουμε αυτό το πράγμα και διπλό. Μέχρι και που στο PlayStation 1 το πρώτο παιχνίδι που, από τα πρώτα παιχνίδια που πήρα πειρατικά ήταν το Road Rush στο 3D που είχε βγει. Ναι. Γιατί μου θύμιζε αυτό ακριβώς το πράγμα. Το είχα νοικιάσει στο βιντεοκλαμπ να το έχω νοικιάσει εβδομάδες. Το έπαιζα με το φίλο μου το Λάμπρο. Το έχω λιώσει.
μεγαλύτερη κάβλα από αυτό να είναι ο άλλος με τη μηχανή να τον βαρά στον άλλο. Ναι, έχει συνοδεία. Κοπανά. Τώρα σου πει κόντρα, ωραία. Είναι κόντρα, δηλαδή είναι racing κανονικά να βγει πρώτο. Αλλά ξύλο, έχει ξύλο. Αλλά σου δίνει το δικαίωμα να του κοπανά κιόλα. Εντάξει, πάτε και εσύ να σε κοπανά και εσένα. Πετάνε πέτρε, τέτοια πράγματα. Σου μιλάω για ώρε. Εγώ που δεν ασχολούμαι με τα racing και αυτά, ούτε δεν ξέρω πού είναι ο συμπλέκτη που είναι τον γκάζι. Αλλά ήταν τόσο διασκεδαστική αυτή η μαλακία, ενώ ξέρει να είσαι και στην κόντρα, να τον βγάλει απέξω. Να το γράφει εδώ. Μοτοσυκλετιστές παίρνουν μέρος, λέει, σε μια βίαιη και παράνομη κόντρα. Κοντράκιδες, ρε, ναι. Σκαβά, καβάλας. Είναι, λέει, αυτό είναι, λέει, ξέρουν τα τσακάλια. Είναι remake του original Road Rush, λέει, από το 1991. Α, είχε βγει το 1991. Και περιλαμβάνει κιόλας, λέει, full motion video sequence. Okay. Δηλαδή, σε κάθε πίστα. Καλή φάση. Ήταν μάλιστα πάρα πολύ ωραίο. Όχι, όχι, ήταν πολύ ωραίο. System Shock κυκλοφόρησε τότε το πρώτο. Δεν έχω παίξει System Shock. Το είδα, έριξα μια ματιά. Yeah. Όχι τώρα, άλλη φορά είχα ρίξει μια ματιά στο System Shock. Οι συνεχιστές του System Shock είναι τα Bioshock. Ωραία. Άντε. Αυτό ναι, τώρα, άμα το δεις, είναι τρίγωνα, τετράγωνα, πολύχρωμα, κάτι. Ναι, ναι. Είναι 3D. Εντάξει, εκείνη την εποχή ήταν, ρε παιδί μου, ωραία, μεγάλη υπόθεση. Αλλά τώρα δεν ωραία, είναι. Στα μάτια. Okay. Animated Story The Lion King. Δεν νομίζω δεν ότι ξέρω, είναι το Lion King ναι, που είπες ναι, εσύ. Ούτε και εγώ νομίζω. Άλλο. Είναι γιατί λέει animated story. Μπορεί να είναι και αυτό. Storybook. Εγώ δεν interactive, interactive storybook λέει game based on Disney's The Lion King. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν ναι, ξέρω ποιο είναι. The Magic Scroll. Μια παρένθεση. Υπήρχαν και παιχνίδια που δεν ερχόντουσαν σε εμάς. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σχέση. Δεν ήμασταν τότε Ενωμένη Ευρώπη που είμαστε τώρα που κυκλοφορεί Day One ναι, παντού. Mm-hmm. Ούτε φέρνανε όλα τα καταστήματα, όλα τα παιχνίδια. Ωραία, πάμε. Σωστή παρένθεση. The Magic School Bus. The Magic School Bus, τρεπές, το έχουν φτιάξει. Explores the Solar System, δεν το ξέρω καν. Αυτό μου ακούγεται για τρανς συγκρότημα, δεν ξέρω έτσι. Να μου θυμίζει το τραγούδι το, από τις τρύπες. Vampire Killer. Πάλι με βαμπύρ. Ναι, κάποιο τώρα Buffy Βαμπυροπόνησα, πρέπει να είναι, δεν ξέρω. UFO Enemy Unknown, δεν ξέρω. Ούτε εγώ. X-Men Children of the Atom, αυτό είναι για το Super NES. Αυτό έγραψε ιστορία, παιδιά. Αυτό είναι το Fighting, το Arcade, το X-Men. Ήταν ένα τρομερό. Arcade είναι, λέει. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, ήταν τρομερό. Βασισμένο στο X-Men Comic Book. Ναι, λοιπόν, αυτό ήταν τρομερό. Εγώ που δεν είμαι fan. Τι είναι Fighting, ναι. Είναι, πώς το λένε, Fighting, ναι. Όχι Fighting, Brawler. Το fighting είναι όταν διαλέγεις δύο χαρακτήρες και... Για να με μάθεις σωστά αγγλικά, τι εννοείς brawler? Brawler είναι αυτό που, είναι fighter, που βαράς ναι, και συνεχίζεις. Όχι, ήταν, εγώ σας λέω για το fighting, X-Men, fighting ναι, το είδος ρε μαλάκα σου λέω. Ναι, σαν να ήταν Mortal Kombat. Έχουμε το δάσκαλο ρε μαλάκα. Λοιπόν, να τα ξεχωρίζουμε ρε μαλάκα, αυτό το, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό σου λέω κι εγώ. Εντάξει, πάμε άλλη μία. Πάμε ξανά άλλη μία. Είχε βγει ένα X-Men, το έχεις παίξει ρε μαλάκα σίγουρα. Fighting ήταν αυτό το. Πώς το λέω. Μπορεί να το έχω παίξει πριν. Πώς είναι το Street Fighter, πώς είναι το Mortal Kombat. Α, που μετά τα κάνανε καινοποίηση. Εγώ έπαιρνα αυτόν με το laser, θυμάμαι. Από την Capcom είναι φτιαγμένο. Ναι. Γιατί μετά κάνανε καινοποίηση. Έχετε καταλάβει Capcom τι έχει βγάλει. Μαλάκι είναι από τις. Εντάξει, ναι, τότε πολλά και τώρα. Όπως και τότε και τώρα Έλληνε και δεν είναι. Εγώ σου λέω το έχει παίξει αυτό, το έχει δοκιμάσει. Εγώ έχω παίξει το Capcom εναντίον Marvel. Ναι, κατάλαβα. Έχει παίξει και αυτό. Αυτό δεν το έχω παίξει. Έχει τώρα εδώ το Sonic and Tails 2, το οποίο είναι για Game Gear, πρέπει να είναι αυτό. Το έχω παίξει. Δεν γράφει ρε γάμο το. Ναι, είναι το Sonic and Tails 2 λογικά πρέπει να είναι το Game Gear, γιατί δεν είχε βγει. Το είχα παίξει στο Game Gear και το έχω παίξει στο Game Gear. Δεν χρειάζεται πολλά. Για Genesis τώρα, ο νέος Indiana Jones και τα Instrument of Chaos. Of Chaos. Δεν το γράφει, αλλά το ξέρω. Το ξέρω. Ο νεαρός Indiana Jones. Ναι, τι είπα εγώ. Ο νέος. Ο νεαρός. Οπότε ας το πάμε στα αγγλικά. Young Indiana Jones and the Instrument of Chaos. Chaos. Διαδραματίζεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Γερμανούς, λέει, να χτίζουν μια πολεμική μηχανή και ο νεαρός Indy πρέπει να το σταματήσει. Οκ, δεν το έχω πει. Είχα δει την ταινία, δεν το ξέρω. Θα βάλω έτσι να δείτε εδώ πέρα εικόνες ή μπορεί να έχω βάλει ήδη. Αυτά δεν το έχουμε παίξει. Burn Cycle. Καμένος. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω καν. Ωραίος. Jack the Lions. Ναι. Και PC. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Δεν έχω ιδέα. Ούτε εγώ. Να φορτώσουν και τα υπόλοιπα. Warcraft Orcs and Human. Αυτό το θυμάμαι το PlayStation 1. Στρατηγική είναι νομίζω. Διαλέγεις ανθρώπους οι Orcs και προφανώς γίνεται της κουτάνας. Δεν ξέρω. Πολλοί το θεωρούν έτσι διαμάντι. Όχι διαμάντι. Εξαιρετικό παιχνίδι τέλος πάντων. Εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη υπόθεση. Jurassic Park 2. Α, εδώ είμαστε. The Chaos Continues. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Είχα για το Mega Drive ένα Jurassic Park. Το οποίο έχει τη δυνατότητα, έπαιρνε είτε το πρωταγωνιστή, είτε έλα ντροπή, κόλλησα.
Κολλήσα, τέλος πάντων συνεχίζουμε. Έπαιρνες τον πρωταγωνιστή ή έπαιρνες τον δεινόσαυρο. Είχες δύο επιλογές να παίξεις, είτε σαν άνθρωπος είτε σαν δεινόσαυρος. Ωραία. Πολύ όμορφο και αυτό ωραίο. Στο PlayStation 1. Στο Mega Drive. Α, στο Mega Drive, γιατί τέτοιο υπάρχει στο PlayStation 1. Εγώ το είχα παίξει στο Mega Drive, θυμάμαι ότι ήταν δυσκολάκι. Όχι παλούκι, αλλά δεν ήταν και εύκολο. Κοίτα, εγώ να πω τη γνώμη μου για το Jurassic Park γενικότερα, για όλα τα παιχνίδια που έχω παίξει. Δεν παίζεται κανένα. Δεν παίζονταν κανένα. Δεν μου άρεσε κανένα, δεν μπορούσα να παίξω κανένα. Όλα ήταν κλάνκι, όλα είχαν κακό χειρισμό. Μόνο ένας που αγαπάει πολύ το franchise, σαν τον Νίκο τον Κορέο. Ο Νίκος ο Κορέος μπορεί να τα παίζει αυτά, να τα ακούσει. Εγώ γι' αυτό το πήρα, γεια σου, ναι, Νίκο. Και εγώ γι' αυτό το πήρα γιατί. Ο Νίκος παίζει. Ναι, ο Νίκος παίζει Jurassic Park σε ένα στο Mega Drive, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το παίξω με τίποτα. Του γαμάει τα μάτια του. Ναι, Νίκο, γράψα από κάτω αυτό, λέμε το ίδιο. Ένα που μπορούσε να χειριστεί και τον πρωταγωνιστή και να γίνει δεινόσαυρο. Και μου άρεσε, έπαιζα εγώ πιο πολύ σαν δεινόσαυρο γιατί. Ήταν λιγότερο κλάν και ο χειρισμός όταν είχε στο δεινόσαυρο. Mm. Αν θυμάμαι καλά. Okay. Αν μας γράψεις από κάτω. Θέλω να χαλαρώσει λίγο όμως. Είναι χαλαρή, ενώ έχει και αυτή τη φάση εδώ πέρα. Πάει και 20 λοιπόν, και αυτό δεν μπορεί. Πάμε στο επόμενο που έχουμε Primal Rage. Λίγα ακόμα θα ήταν. Πούμε. Έλα, αυτό ήταν το φάκελο. Πάρτε να πάμε κάνει φασαρία στο μικρόφωνο. Πάμε στο επόμενο που έχουμε Primal Rage. Έτσι, Primal Rage είναι ωραίο. Δεν το έπαιξα στην εποχή του, η αλήθεια είναι. Το έπαιξα πιο μετά. Όχι, στην εποχή του πρέπει να το έπαιξα γιατί είχα βρει ένα βίντεο κλαπ τότε, το βίντεο Blue λεγόταν που το είχαν και από εκεί και το είχα παίξει. Εντάξει, δεν μου φάνηκε τόσο σοβαρή δουλειά όσο μου φαίνονταν ένα Mortal Kombat και ένα Street Fighter. Ήταν κάπως πιο χου, πιο φλούδεμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πιο B. Πιο B ήταν, ναι, αλλά δηλαδή σαν να μην είχε συνοχή. Έπαιρνε μέρος στο πρωτάθλημα, σε εισαγωγικά, το ladder του. Και δεν έβγαζα άκρη, δηλαδή κάποιοι εμφανίζονταν. Το έχεις παίξει. Ναι, το έχω παίξει, ρε φίλε. Το έχω παίξει. Το έχεις παίξει. Ούτε και στο PlayStation 1 νομίζω το είχα παίξει. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτό. Και είμαστε στην Έδεσα, καλοκαίρι που πήγαινα. Μου λέει ένα παλικάρι, αυτό που κάναμε όλοι, φωνάζαμε ένα φίλο να παίξει. Παίζουμε Mortal Kombat στο Mega Drive. Μου λέει, θα πάμε κάτω, μου λέει, στα Ηλίσια, αν θυμάμαι καλά, λίγο ήταν το μαγαζί, που είχε τα ηλεκτρονικά. Έχει, μου λέει, ένα, λέει, κάνεις, λέει, και εκεί, λέει, fatality. Ισχύει. Εγώ δεν ήξερα το παιχνίδι πώς λέγεται. Πώς το είπαμε, θυμίσα τον πάλι Primal Rage. Primal Rage. Θυμόμουν μόνο το Rage για το Ήταν πολύ όμορφο. Πρόσεξε, ναι. Αλλά είχε κλάνγκινε και στο χειρισμό. Και το λέγανε, θυμάμαι και τα παιδιά στην Ελλάδα, πάμε να παίξουμε Rage. Είχε ουρά η καμπίνα. Είχε πάρα πολύ ωραία γραφικά. Ενώ ήταν ακριβώς αυτό το οποίο λες και εσύ, δηλαδή έβγαζε ένα μπι σε σχέση με το Mortal Kombat. Όταν το έπαιζες, όταν το βλέπες, ήταν γαμάτο. Και τα τέρατα, ξέρεις, τεράστια, ναι. Από κάτω άνθρωποι να παίρνει άνθρωπο να τον τρώει ναι, και να παίρνει ενέργεια. Ήτανε, θυμάμαι ότι το έβλεπα κι εγώ πανέμορφο, δεν μπορούσα να το παίξω. Δεν παίζονταν εύκολα. Δηλαδή δεν μου άρεσε να το παίζω, καθόμουν τους άλλους και τους έβλεπα που παίζαν και χαιρόντουσαν. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο. Εγώ το θυμάμαι που το έπαιζα, ναι. Και προσπαθούσα να βγάλω το ladder του. Δεν μπορούσα να το. Μερικά πράγματα, πώς το λένε, αντιπάλους, μερικούς αντιπάλους, δεν μπορούσα να τους βγάλω. Και ήταν σαν να κάνανε τσατσιά, δηλαδή κάνανε ένα πράγμα συνέχεια και δεν σε αφήνανε να πας κοντά. Δηλαδή... Γάμο τα παιχνίδια. Ήτανε όμορφο. Το βλέπεις και, δύσκολο, και ναι. Έλεγες γαμό, αλλά δεν είχε τη στιβαρότητα που είχε ένα Mortal Kombat και ένα Street Fighter. Ένα Street Fighter. Ή ένα Killer Instinct. Που το Killer Instinct και αυτό φαίνονταν λίγο κλάνκινε σε σχέση με το Mortal Kombat και το Street Fighter. Κάπως. Αυτό παρά ήτανε. Δηλαδή ήταν λίγο καλύτερο από το Σακφού παικτικός. Που λέγαμε εδώ. Ναι, ήταν καλύτερο από το Σακφού, έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά ήταν και αυτό δύσκολο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ground Zero Texas. Δεν το ξέρω καν. Ωραίο παιχνίδι. Donkey Kong λέει. Mario must save Pauline from the hands of kidnapper the giant gorilla Donkey Kong. Αυτό πρέπει να είναι αυτό που σου λέω. Να το εξώφυλλο, το γνωρίζεις. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι του Game Boy. Αυτό είναι του Game Boy. 100%. Αυτό το έχω γιώσει στο Game Boy. Αυτό πρέπει να είναι, δεν παίζει να είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το Donkey Kong του Game Boy okay. Που λες εσύ ότι ο Μπάμπης ξεκίνησε με αυτά. Δεν ξεκίνησε με αυτό όμως. Α, ξεκίνησε okay. με τα LAN. Ωραία. Okay. Αυτό το πήρε ο ξάδερφος με το Game Boy, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Και ναι. Δεν του έδωσε καθόλου σημασία. Το πήρα, και του λέω, μου δίνεις την κασέτα να την παίξω εγώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και τερμάτισα. Του άρεσε. Πολύ, πολύ τρελάθηκα. Και μετά βρήκα ένα άλλο και ήταν πιο παλιό από αυτό. Πολύ πιο παλιό ήταν γιατί με αυτό ξεκίνησε το NES, φαντάζω να το βγάζει από εκεί. Είναι τέτοια σειρά, αλλά είναι τόσο παλιά. Και ουσιαστικά αυτό ήταν όταν άκουγε ο άλλος εκείνη την εποχή του Donkey Kong, αυτό σκεφτόταν. Να ανεβαίνει πατώματα και να προσπαθεί να σώσει την κοπέλα. Όταν μου το βάλανε εμένα αυτό, εγώ νομίζω ότι ήταν PlayStation. Δεν κοροϊδεύω. Νομίζω ότι ήταν κάποια αντιγραφή ναι. του παιχνιδιού. Α, αυτό. Ναι. Δεν ήξερα τα πρώτα. Αυτό ήταν εξελιγμένο. Πού τι να σου πω τώρα.
τέλειο χειρισμό. Εξαιρετικό. Πολύ καλό. Μιλάμε για 120 πατώματα και βάλε. Να αλλάζει πόλη μετά. Γιατί έφευγε αυτό. Να αλλάζει πόλη, να αλλάζει περιοχή, να αλλάζει. Μαλάκα ήταν γαμάτο. Και μόλις τον κέρδιζες, δηλαδή ανέβαινε σε μια πολυκατοικία μιας περιοχής, ναι. Τον κέρδιζες και έπεφτε κάτω με το κεφάλι, αλλά μετά συνέχιζε, πήγαινε πιο κάτω σε άλλη περιοχή. Άλλαζε περιοχή, καταλαβαίνεις, ήταν γαμάτο. Παίξαμε μετά και τα άλλα μετά, του DS, ναι. Επειδή ήμασταν επηρεασμένοι με αυτό. Πολύ γαμάτο. Νομίζω πως είναι του Game Boy πάντως. Εκτός και αν είχε γίνει κάποιο port πουθενά άλλο, δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτό είναι, γιατί το εξώφυλλο είναι το ίδιο. Λοιπόν, Spider-Man, Venom, Maximum Carnage. Είχε βγει και σε Mega Drive και σε Super NES. Δεν το έχω παίξει το παιχνίδι, φαντάζομαι πως μπορεί να είναι. Αγνώ την ύπαρξη. Ναι, δηλαδή είναι side-scroll τέτοιο. 2D side-scrolling και beat'em up παιχνίδι. Κατάλαβα. King's Quest 7, The Princess Bride. King's Quest, μεγάλη υπόθεση τώρα τα King's Quest. Ήτανε... Τα βάλε στο... Το παίξε, αυτό είναι που είναι πάλι σαν Lara Croft, είναι ο χειρισμός λίγο περίεργος. Τρίτου προσώπου. Το King's Quest είναι... Αυτό είναι... Θα σου πω τι είναι. Είναι point and click. Τα King's όχι, Quest. Άλλο. Άλλο είναι τότε. Όχι. Τα King's Quest... Δεν το έχεις παίξει ποτέ. Είναι point and click παιχνίδια. Βγήκε και ένα πρόσφατα, το οποίο για PlayStation... Για PlayStation 4 τέλος πάντων και τέτοιας εποχής, που είναι, ξέρεις... Κουβέντα, διαλέγει. Α, μια ομορφιά μου ρε που είναι. Ναι, τώρα θα κατεβάσει τον demo, τώρα κατάλαβα. Να λέω κάτι μου θυμίζει με το κουβέντα. Να νικήσει τον δράκο. Ναι, okay, κλπ. Και λοιπά. King's Quest. Τότε ήταν ξεκάθαρα από την εκδοχή. Το έβαλα από εκεί, το έχω βάλει και εγώ. Από το PlayStation 4, τώρα το θυμήθηκα. Σαϊμπήρια, όχι το Σαϊμπήρια το γνωστό. Ένα με ένα αεροπλανάκι, δεν έχω ιδέα. Two Super Power Controls λέει, The World κλπ. Τέλος πάντων. Το ονομάζουν Σαϊμπήρια. Είναι με αεροπλάνα. Πώς τα λένε, Flying Simulator. Ναι, με αεροπλανάκια όπως τα λέγαμε. Αεροπλανάκι ρε παιδί. Bebes Kids. Ούτε που το ξέρω. Super Punch Out. Το box. Το box. Α, αυτό που είχε... το box. Για το Super Nintendo είναι αυτό, ναι. Που λένε και για το μυστικό που ανακαλύφθηκε μετά από τόσο καιρό. Ναι, τελικό... είχε Punch Out ρε παιδί μου στο NES. Μετά βγήκε το Super Punch Out. Μετά βγήκε και, στο... Δεν μου άρεσε ποτέ από τότε που το είχα δει αυτό. Δεν το είχα δοκιμάσει καν γιατί δεν μου άρεσε. Και στο Wii είχε κυκλοφορήσει Punch Out που κράταγε τα χειριστήρια και βάραγε μπουνιέ. Τα κράταγε και κάνει έτσι ρε παιδί μου και ακούγανε τα χειριστήρια και τέλο πάντων. Απέξουν οι κάγκουρε. Chip and Dale Rescue Rangers 2. Chip and Dale, ναι. Έχει βγει παιχνίδι Chip and Dale. Ναι. Το γνωστό σκιουρακείο. Το γνωστό σκιουρακείο Chip and Dale. Το διόσκουρο. WWF Raw, ομό δηλαδή, ξέρω εγώ. Αυτά είναι για τους κάτς τα λέγαμε. Έχω δοκιμάσει τα κάτς γιατί έτσι τα λέγαμε. Δεν πεζόντουσαν ρε φίλε, δηλαδή δεν ασχολήθηκα κι εγώ. Λοιπόν, θα πούμε και το τελευταίο και θα κλείσουμε. Για το μέρος το πρώτο, έτσι. Για το μέρος το πρώτο και θα συνεχίσουμε την επόμενη. Γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, έχουμε γράψει εδώ πέρα 30 ώρες βίντεο. Στο τέλος θα κάνουμε το κλείσιμο. Θα πούμε πρώτα το Pizza Connection που δεν έχουμε ιδέα τι κατά είναι. Μπράβο. Ωραία. Προφανώς κάτι με το PC. Πάμε και το τελευταίο και να κλείσουμε. Super Street Fighter 2 Grand Master Challenge. Οκ. Okay, έτσι. Και κυκλοφόρησε και για τις κονσόλες εκείνη τη φάση αυτό. Ναι. Είναι το κλασικό Street Fighter που ξέρουμε από προηγούμενες εκδόσεις κτλ. Μόνο που εδώ σου δίνει το δικαίωμα πλέον να χειριστείς Bison, που δεν μπορείς να χειριστείς στα προηγούμενα, στις προηγούμενες εκδόσεις Street Fighter 2, το Balrog, το Vega και το Sagat. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πολύ σωστά τα λες. Αυτούς μπορούσε να χειριστείς. Το θέμα ποιο είναι. Θυμάμαι λοιπόν στο μαγαζί ότι είχε δύο καμπίνες ότι είχαμε. Το αρχικό το Street Fighter που έπαιζε και σε κάποια στιγμή βλέπω ένα άλλο, επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο και έπαιζαν πάρα πολύ συγκεκριμένα παιχνίδια, έφερα άλλο ένα μηχάνημα. Και πάω και κάτσω να παίξω και βλέπω ότι μπορείς να πάρεις το Vega. Και λέω, όπα, λέω εδώ είμαστε, λέω, το Vega. Πώς είναι το Mega για το Champions League. Εγώ έλεγα το Vega. Το Vega, το καλό. Ήταν ο αγαπημένος μου χαρακτήρας, αμάν και πώς μέχρι να φτάσεις, ας πούμε, για να πολεμήσεις, να το πολεμήσεις. Ναι, δεν είχες πολύ δυνατό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, αν δεν ήξερες να το χειριστείς, δεν μπορούσες να τον παίξεις το συγκεκριμένο. Ναι. Δηλαδή, ενώ σε πήγαινε έτσι σαν αντίπαλο, αν δεν ήξερες την κινησιολογία του και να κάνεις τα κόμπο, ναι. Δεν ήταν εύκολο. Και παθαίνω και εκεί μια. Λέω τι γίνεται ρε παιδί μου, βγάλανε άλλο που μπορείς να τους χειριστείς όλους τους χαρακτήρες. Ναι. Και άλλοι χαρακτήρες μέσα. Συν. Και τον Bison μέσα μετά μπορούσε να χειριστείς. Ναι. Δεν ξέρω, εσύ έχεις εμπειρίες με Street Fighter. Όχι, λίγα πράγματα. Δεν αυτά φίλοι τα παίζω και τα τερματίζω και τα παρατάω. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι να είτε να βρω παίχτηδι, να ξέρεις ποιος θα μου αρέσει και τέτοια τίποτα. Μόνο με το Mortal Kombat έχω ασχοληθεί. Καλά. Εγώ έχω έκαψα και με τα δύο ώρες και με το Street Fighter έχω εργατό ώρες.
αρκετές. Εγώ με το Street Fighter έχω κάψει και εγώ ώρες. Αγαπημένη μου παίκτρια ήταν η Κάμι. Την έπαιρνα για να κερδίζω και να κάνει την κίνηση που κάθεται πλάτη και φαίνεται το κολαράκι της. Είδες, εσύ έχετε τριφείς. Ναι. Κάτσε ασχολητό. Τους δοκίμασα και τους άλλους και είχε και επιλογή να τους βάλεις να παίξουν πολύ γρήγορα. Και ήταν μετάλλες και είχαν πάρει κοκαίνη, ξέρω εγώ. Και παράγανε. Ωραίο το Street Fighter, όχι, μάλιστα, αλλά το ήξερα πιο πριν από τις καμπίνες αυτά, ξέρω εγώ. Ήταν μεγάλη υπόθεση τότε. Κάποιος τη μάνιξε εδώ πέρα, το είχε τερματίσει με ένα κέρμα και είχε γίνει σπουτάνα, είχε γίνει θρύλος αυτό. Άντε. Το γινόντουσαν, ναι, βέβαια, με ένα κέρμα το τερμάτισε. Ναι, 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 μ' άρεσε μόνο το σημείο που βαράγε στα αυτοκίνητα αυτά που σου βγάζει. Καμάτο ήταν και τα βαρύ. Ναι, ναι, τρομερό. Όταν έπαιρνα το χοντρό εκείνο ήταν εκεί μόνο. Το Honda, Νομίζω το Street Fighter είναι ένα παιχνίδι το οποίο είτε σε αυτή την έκδοση που κυκλοφόρησε τώρα που είδαμε το 1994, είτε σε οποιαδήποτε έκδοση. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το ξέρει όλο ο κόσμο. Ναι, ναι. Τυχαία κάποιος κάπως το έχει δοκιμάσει κάποιος. Δεν υπήρχε ουφάδικο να μην είχε μέσα Street Fighter. Μπράβο. Δηλαδή, τι να σου πω, ναι, πέρα, ήταν το top. Ναι, κανονικά πρώτα έπρεπε να γράφουν να παίξω Street Fighter και μέσα ότι είναι ουφάδικο. Δηλαδή υπήρχε παντού το συγκεκριμένο παιχνίδι. Street Fighter παντού. Λοιπόν, να κόψουμε εδώ. Ναι. Κόβουμε και εδώ να το υπάρξει πρώτο. Ένα δεύτερο μέρος στην επόμενη. Γράψτε μας στα σχόλια ό,τι γουστάρετε. Ό,τι αν ακούσατε κάποιο παιχνίδι που εμείς δεν αναφερθήκαμε και δεν έχουμε παίξει, γράφτε. Και ας αναφερθούμε εμείς μετά, ναι, στο δεύτερο μέρος. Ή διορθώστε μας, μπορεί, γιατί είπαμε εμείς ότι μπορεί να είναι τάδε παιχνίδι, έτσι αυτό το παιχνίδι, αλλιώς αυτό το παιχνίδι. Ναι. Γράφετε εσείς από κάτω τι παιχνίδι είναι και αν κάναμε λάθος εμείς. Είμαστε και κάποιας ηλικίας. Ελπίζουμε να το διασκεδάσετε με το σημερινό βίντεο, με αυτήν την τριάδα εδώ πέρα που είμαστε. Τα λέμε την επόμενη φορά και μέχρι την επόμενη φορά, stay joystick. Γεια χαρά.